Μπορείς να πεις τρεις φορές δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Φάτα με μαλακά. Εντάξει, ωραίος. Σου άρεσε. Ρε τώρα Αλέξανδρο τον έχει κάνει το θουβούρα. Ήταν όντως έξυπνο. Έξυπνη ατάκα του. Από πού, από την Go. Από την Go, ναι, είναι, κάτσε καλά είναι. Μεγάλο μούτρο είναι. Ναι, Αλέξανδρος. Φάνηκε. Καλό παλικάρι. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Καλά είμαστε, και καλά και άσχημα. Ναι, είδα. Είχα το πρωί μια ιστορία να πούμε. Δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα τώρα. Τράκαρες. Δεν τράκαρες. Ήρθε. Κάτσε, γιατί ακούει και η μάνα μας να πούμε. Εντάξει, τρομάξα. Δεν τράκαρε. Δεν έχω πει τίποτα. Δεν έγινε κάτι ντε και καλά. Πήγαινα για δουλειά το πρωί, ρε φίλε. Ε, τι ώρα το πρωί, δηλαδή. 7 παρά 25 στη δουλειά μου. Ναι, 7 παρά 7 η ώρα βάραμε κάρτα. Ναι. Ωραία. Κατέβαινα εκεί από το δρόμο πίσω για πανόραμα από εκεί από διαστάβει Σκορτιάτη που κατεβαίνει το λεωφορείο. Εκεί είναι βουνό. Κατεβαίνει σε ένα βουνό. Ναι. Εντάξει. Λίγο πριν μπει στο πανόραμα, έχει μια κατηφόρα μεγάλη. Νύχτα να μου σκοτάδι. Καμιά 70-80 ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να πα και λιγότερο και με κατηφόρα. Στην ευθεία ευτυχώς, όχι στροφή. Πετιούνται ένα κοπάδι, πετιέται ένα κοπάδι αγριογούρουνα. Καμιά 10 κομμάτια. Στα 2 μέτρα, ρε φίλε. Στα 2 μέτρα κυριολεκτικά. Αυτά βγαίνουν σαν τρελά. Δηλαδή, όταν πάει κοπάδι το αγριογούρουνο, η μούρη, η μύτη του ενός γουρουνιού ακολουθεί την ουρά του άλλου. Και πετιούνται έτσι, Ζάκο. Κοίτα. Ναι. Δεν τα καταλαβαίνεις. Και μου βγαίνουν, ρε φίλε, στα. Και τα φώτα είδαν και να μου βγήκαν στα 3 μέτρα. Το πολύ. Το έδωσες μία. Δηλαδή, τι μία, ρε φίλε. Ίσα-ίσα που πρόλαβα και πάτησα δηλαδή, το φρένο, έπιασε λίγο το ABS από το αυτοκίνητο και ακούω ένα. Δηλαδή όλη η μούρη μπροστά, ο προφυλακτήρας από κάτω, η καρίνα, τέλος πάντων προβολής κτλ. Όπως κατάλαβες, Χρήστο, την άλλη εβδομάδα σε έδειξα φωτογραφίες. Τώρα δεν είναι αστείο, αδερφέ. Γιατί κινδύνεψα. Έφυγα στην άλλη τη μεριά, γύρισε λίγο, αμάξι κανένα δύο αυτές, δύο γύρες. Γύρισα κανένα δύο γύρες και δόξα τω Θεώ όλα καλά, μόνο υλικές ζημιές, καλή ζημιά βέβαια. Ναι. Αλλά αυτό είναι το ευχάριστο με τις υπόθεσεις. Εκεί να πάει το κακό, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Τι μπορείς να πάρεις δηλαδή με. Από το τίποτα. Ναι, με σκυλί, με αγριογούρο. Πιο παλιά που έμενα στον Εύος μου το 95, είχα χτυπήσει ένα σκύλο τεραστίων διαστάσεων. Φίλε, υποκαταρακτόδη βροχή στο γήπεδο των Αμπελοκήπων μπροστά. Πώς έρχεσαι από μενεμένη, ναι, για να μπει στην 28η, είναι 28η, πώς λέγεται εκείνη. Για να είναι μεγάλο Αλεξάνδρο με 28η. Πας για 28η. Για 28. Ναι, αγόρι μου, ναι. Εκεί. Δεν έκανα μπλόκο η αστυνομία συνέχεια. Συνήθως, ναι, εκεί συνήθως. Στη στροφή, στην κόρμπα. Το Μαρόκο, όπως έβγες μετά και ξέρω. Ναι. Α, γεια σου. Εκεί ακριβώς καταρακτός, δεν έβλεπες τίποτα. Πριν. Σου λέω το 95-97. Κοπανάω ένα σκύλο με το Χιουντάι. Πόρε, φίλε. Πάει το σκυλάκι. Το σκυλάκι δεν ξέρω αν πάει. Έτσι, μάλλον πρέπει να την πήρηξε. Αλλά το αμάξι έπαθε πιο μεγάλη ζημιά από ό,τι το έπαθε. Το ίδιο αμάξι. Όχι, ρε, Χιουντάι σου λέω, τώρα δεν έχω Χιουντάι. Ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων, όπως σου λέγει, εκεί ωραία. Να πάει το κακό, να έτσι. Στείλουμε χαιρετίσματα στον φίλο σου τον. Ποιο, ναι? Τον Νικήτα του Ματθαίου. Α. Τον είδα σήμερα εκεί στο συνεργείο που πήγα να φτιάξω το αυτοκίνητο. Και, ναι. Ναι. Εντάξει, τα παιδιά από το Boom Car, οι οποίοι είναι και μελλοντικοί υποστηρικτές εκπομπής, να πούμε, να ξέρεις. Το ανέλαβα να το κάνουν, βέβαια σοβαρή ζημιά, έτσι. Πόσο περίπου τα. Εντάξει, δεν θέλω αέρα και τα λοιπά. Άστο. Άστο. Είναι αρκετή, γιατί το είδα φωτογραφίες, είναι αρκετή ζημιά. Όντως. Είναι αρκετή ζημιά. Τέλος πάντων, είπαμε, δόξα τω Θεούλη, όλα καλά, μια χαρά είμαστε. Υγεία, να έχεις να δουλεύεις, να τα φτιάξεις. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Και τα δύσκολα αυτά να είναι στη ζωή σου, έτσι. Αλλά θέλω να πω έτσι και δύο λόγια να ευχαριστήσω τα παιδιά εκεί από το συνεργείο, από τον Boom Car. Διότι αμέσως τους λέω, παιδιά, το αυτοκίνητο είναι. Είδος πρώτης ανάγκης για μένα, οικογένεια, παιδιά, σκυλιά, ράδιο, δουλειά πρωινή. Αμέσως το πήρανε, παραγγείλαν τα υλικά, όλα τα ανταλλακτικά. Πότε είναι δηλαδή? Αύριο το μεσημέρι το παίρνω. Άντε, και εντάξει. Μου δώσαν και αυτοκίνητο τα παιδιά, από το Boom Car να πούμε, έτσι. Ωραί, έτσι ωραί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παλικάρια μας εκεί. Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα. Ράδιο Μαρμίτα, όπως πολύ καλά ξέρετε, στο Λίμπερο 107,4. Του Ματθαίου που το ξέρεις, το Νικήτα. Συγγενείς μας. Συγγενείς δεν είσαστε. Τότε τι μου. Από τον Άρη, από πού να τον ξέρω τώρα. Ναι. Τι θέση κατήχε στον Άρη?
Θυμάσαι. Όταν κατήχε θέση δεν τον ήξερα. Τώρα τελευταία τον γνώρισα τον Νικήτανε. Ήταν με πρόεδρο του Άρη. Για λίγο. Ναι. Για λίγο. Ήταν και στο Βόλεϊ. Ήταν και στο Βόλεϊ πιο παλιά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Κάτσαμε, μιλήσαμε. Έχει τρεξίματα φυσικά. Κάτσαμε, μιλήσαμε. Έχει τρεξίματα ακόμη με τα. Ωραίο τύπο, δε φίλε, φάνηκε. Είναι ωραίο. Εγώ τον ήξερα και παλιά, δεν με θυμόταν, γιατί εγώ το Hyundai που είχα, το έκανα σέρβις όλα στην αντιπροσωπεία. Τη δυτικά που ήταν εκεί στη Μενεμένη, στροφή Μενεμένη. Δηλαδή από κάτω όπως πήγαινε στη Μοναστηρίου. Δεξιά έστρεφε για Μενεμένη, ανέβησε. Αριστερά ήταν ο Ματθαίου, ο Νικήτα και αδέρφια. Τα αδέρφια δεν ήταν αυτοί, αδερφοί Ματθαίου. Εκεί ήταν η αντιπροσωπεία κεντρική, νομίζω, από τη Hyundai. Και τον ήξερα από εκεί, δεν με θυμόταν όμως. Δεν με θυμόταν. Και τον είπα μια ιστορία έτσι, πριβέ και με θυμήθηκε. Έχει και καλούς, δε φίλε, από αυτούς. Ναι. Έχει και καλούς τελικά. Ναι. Τι να κάνουμε. Είσαι καλός άνθρωπος τελικά. Εγώ ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αν είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Το αν είμαι καλός άνθρωπος ή αν είμαι καλός. Καλό λόγο για Αριανό. Αυτό το κρίνει ο τρίτος. Ναι, δηλαδή, αν πω εγώ την αίρεση είμαι αυτό, είναι ψωνίστικο. Κατάλαβες. Λοιπόν. Να πούμε ότι θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα, έτσι όπως καθημερινά το κάνουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Χρήστος και όσοι είναι ηχοληψία. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα, γιατί μας στέλνουν και μηνύματα τα παιδιά από τη Μελβούρνη, έτσι, από τη μακρινή Αυστραλία, τον αδερφό μου, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, και την πολύ όμορφη οικογένειά του με τα υπέροχα παιδάκια του και την κουκλάρα τη γυναίκα του. Έτσι, μας ακούει ο Μιχάλης, και όταν δεν μπορεί να μας ακούει γιατί δουλεύει, είναι εκεί στο Apollo Bay. Το Apollo Bay είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, έξω από τη Μελβούρνη, δύο ώρες, που έχει πελώριους τεράστιους βράχους, οι οποίοι οι βράχοι σχηματίζουν προσωπογραφίες, νομίζω. Μορφές και πάνε όλοι αφάγκαντε από Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία κτλ. Κάτσε, τι ώρα είναι, ξημέρωμα. Είναι νομίζω 9 ώρες μπροστά. 9 ώρες μπροστά. Έχει κάνει μια μαγαζάρα εκεί ο Μιχάλης. Κάτσε καλά. Με καφέδες, κρέπες, τόστ, πίτσες, σάντουιτς, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή με στείλει φωτογραφίες, έχω πάθει πλάκα. Θέλω να πάω, ρε φίλε, ειλικρινά θέλω να πάω. Μεγάλο ταξίδι είναι. Δεν μπορώ το αεροπλάνο τόσες ώρες, ρε φίλε. Με πιάσει τρέλα, θα με πιάσει. Κόψαμε και το τσιγάρο, έχει 3 χρόνια. Πόσες ώρες, 20 ώρες ταξίδι, κάπου εκεί πρέπει να είναι το αεροπλάνο. Κάπου εκεί είναι, αλλά συνεχόμενες πρέπει να είναι καμιά 14 από Άμπου Ντάμπι που πάει τώρα. Δεν ξέρω, αυτός. Δεν ξέρω. Ναι, από παντού πάει αυτό το Παλαμπιάρι. Το μεγαλύτερο που κάναμε τα με φιλιά μας, Μιχαλάρα, τα φιλιά μας. 4 ώρες, 4 παρακάτω, και όντως είναι δύσκολα. Ναι. Ειδικά να έχει έτσι πρόβλημα και με. Ό,τι πήγες όταν έπεσε ο Άρης Ευρώπη. Στην Μαδρίτη. Και στο Μάντσεστερ. Στο Μάντσεστερ νομίζω είναι λιγότερο. Εντάξει, τώρα που παίζει Ευρωκόπη, μισή ώρα είσαι. Εσύ που έπαιξε φέτος, πήγες πολλά ταξίδια. Εγώ, ρε φίλε, δεν έπαιξα. Από βλακεία μου, να πούμε καθαρά. Από ευθύνη δική μου, αλλά είμαι. Έξω μπάσκετ, να πάμε. Αλλά είμαι πρωταθλητής. Πρωταθλητής, ταμπλούχος. Γράφε, Χρήστο. Ταμπλούχος. Πιάσε. Γράψε. Ένα. Και μάλιστα αίτητος πρωταθλητής. Γράψω, Χρήστο. Γράψω. Παίζει Champions League στο μπάσκετ. Τι να πα μια βολτά. Α, παίζει τώρα κάπου νομίζω και Σαραγώσα παίζει. Θα πάω. Σαραγώσα έχω καλή παράδοση. Α, μπράβο. Είναι ομάδα που κέρδισε. Σχολιάζαμε με το Στέλιο χθες. Στην Γενέβη. Ναι. Έτσι. Τότε που σήμανε στο κύπελο. Και η ομάδα που. Ναι, ναι. Πρώτη ομάδα που έβρε ευρωπαϊκό τίτλο στην Θεσσαλονίκη. Τότε που σήκωνε στο ευρωπαϊκό, όντως, και έβριζε στον Άρη στην απονομή. Όντως, εκείνη είναι η χρονιά. Ναι, πραγματικά είναι αλήθεια. Υπάρχει αυτό. Το ηχητικό, δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Τότε ήταν πραγματικός μου αντίπαλος ο Άρης. Ναι. Δικαιολογείται να τον βρίσκω τότε τον Άρη. Όπως και πολλοί Αριανοί που πήγανε μέσα στην Τουρκία και πήρατε εκεί την επική πρόκριση, έτσι λέγανε συνθήματα κατά του ΠΑΟΚ. Αν το θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι εγώ. Στην Ιερουσαλήμ. Πότε έγινε εκεί που έγινε το ξύλο που έπεσε. Στο ξύλο, στο Τωρίνο ήταν. Στο Τωρίνο ήταν. Στο Τωρίνο. Άμπρα. Ναι, στο Τωρίνο. Με τους Τούρκους που παίζανε. Ναι, και τις δύο φορές με τους Τούρκους. Άμπρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τάσο λίγο τα διαδικαστικά τους. Εγώ δεν ήμουν τότε πρώτος. Έτσι, στο μπάσκετ εσύ ήσουν πρώτος στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη εγώ έφερα πρώτος ευρωπαϊκό τρόπο. Όντως, όντως, έφερες πρώτο. Δεν το έφερε ο αυτοαποκαλούμενος αυτοκράτος. Το έφερες πρώτος γιατί έπαιζε στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, που όταν έπαιξα εγώ για πρώτη φορά την πήρα τη διοργάνωση με μία μόνο ήττα. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Αυτά που λέω είναι γεγονότα, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή το είχα για την πλάκα, σου. Αν πατήσεις στο Google. Ναι. Ομάδα της Θεσσαλονίκης που έφερε πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο. Γιατί τι έφερε πρώτο. Θα γράψει ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Άμα πατήσω τις Τούμπας, ας πούμε, θα γράψει πιο πολύ. Τούμπα, ρε φίλε, τι. Ναι, ξέρω, δηλαδή το πει πολύ. Να πατήσουμε και πολύ. Της Ελλάδος είναι η ΑΕΚ που έφερε πρώτο. Να πατήσουμε πολύ. Πολύχνη, Ευκαρπία. Στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ που έφερε πρώτο ευρωπαϊκό.
Ναι, ναι. Και στην Αγγλία άλλοι θα είναι. Ναι, ωραία, ωραία. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ, μιλάμε για την πόλη. Εσείς κοκορευόσασταν εδώ. Είπα, ο Άρης, ο Αποκράτο. Εγώ έπαιζα Champions League και εσύ έπαιζες UEFA. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Άμα θα πάρω το κύπελο UEFA στο ποδόσφαιρο, ναι, τι θα είναι, μικρή διάκριση. Όχι, βέβαια. Όχι, αυτό βέβαια. Λέμε, όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν θα το. Ναι, ναι. Είπαμε και οι δύο αυτά που έπρεπε να πούμε του υποστηρικτέ. Τεντρέγγι. Να βάλουν κάτι τραγούδι. Λοιπόν. Α, έχω τραγούδι. Τι τραγούδι. Κάτσε να σηκώσω λίγο ακόμα. Ναι. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Mazda Manatidis με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatidis, το Mazda έχει το Mazda του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να καλησπερίσουμε άλλο ένα βράδυ την ψαροταβέρνα Καρεκλά στο φίλο μας τον Βασίλη. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόθρεσκα ψάρια, γαριδάρες, κούκλες και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλατάρες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και τούμπα λιμπρε οι μερακλείδες στο φίλο μας τον Βασίλη. Στην ψαροταβένα Καρεκλάς βρίσκεται λοιπόν στη Δημιστοκλήσο Φούλη 76 και Αργοναυτών 1 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ είναι η ψαροταβένα Καρεκλάς. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε εγκαίρως για να προλάβετε να κλείσετε τραπεζά, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, σημειώστε και κλείστε τώρα τραπέζι στον Καρεκλά. 2310-413-230. Ο καλός φίλος μας Βασίλης θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα σας εξυπηρετήσει. Λοιπόν, εδώ είναι και το πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Εγλυκίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Κάθε μέρα πας, γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεωρών δίπλα. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ ντετέ που λέγαμε εμείς οι δυτικοί. Έρχεται ο Ισαάκ και σας γεμίζει την δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο. Ανδρέα Παπανδρέου λοιπόν 225 στη Νεάπολη, 2310-611-256. Η δική σας ευχαρίστηση, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση, είναι το μότο του πρατηρίου υγρό καυσίμου του Τεχνικού Ισαάκ. Οι επόμενοι υποστηρικτές θα τους αφήσω για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Έχουμε τρία λεπτάκια πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Okay. Λοιπόν, θα πούμε ότι θα σχολιάσουμε την επόμενη αγωνιστική, τα παιχνίδια, έτσι. Mm. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα βάλουμε και τον κόσμο. Φυσικά θα σχολιάσουμε το ΠΑΟΚ Λαμία, το Ξάνθη. Όλα τα παιχνίδια. Άρης, και ο Ολυμπιακός δεν έχει εύκολο παιχνίδι, να ξέρεις. Μπορεί να φαίνεται, να φαντάζει ο Ολυμπιακός όφι παίζει. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Μπορεί να φαντάζει εύκολο για τους φίλους του Ολυμπιακού. Εγώ... Έχει Champions League την άλλη εβδομάδα, δεν το τσεκάρα. Έχει με την Bayer Champions League ο Ολυμπιακός και όχι μόνο έχει με την Bayer Champions League, μετά παίζει και με την ΑΕΚ. Βέβαια έδειξε ο Ολυμπιακός ότι η προτεραιότητά του είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, το έδειξε κατάλληλα, ξεκάθαρα. Εντάξει, το πρωτάθλημα και όχι. Όπως λίγο πολύ έκανε και πέσει και η ομάδα σου. Mm. Λοιπόν. Λοιπόν, άρα να πάμε, εγώ λέω τώρα κατευθείαν στο. Διαλυματάκι για να έχουμε περισσότερη ώρα. Βλέπω και 29 είναι η ώρα. Mm. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα τότε. Τώρα. 29 είναι, ρε φίλε. Ναι. Τι. Βάλ το λίγο να ακούσουμε ένα λεπτό αυτό. Θες να ακούσεις. Οκ. Okay.
Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Ακούστε τώρα τον Τάσο, έχει κάτι πολύ σημαντικό να σας πει. Κοντά μας άλλο ένα βραδάκι είναι το κομμωτήριο Ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, παιδιά, δεν λέμε ψέματα. 5 ευρώ κούρεμα. Έτσι, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Σας περιμένουμε στο κομμωτήριο Ανανέωση να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, αραβώνες, βαπτίσεις κτλ. Με υπηρεσίες κομμωτικές όπως πιστολάκι, θερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού τώρα στο 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Εδώ και το στέκει το Κωστή, ο φίλος μας ο Δημήτρης, με το υπέροχο ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό, ξέρω το έδωσαν έξω την όρεξη, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας ρε φίλε, να το βλέπεις να γυρίζει να πούμε και να πέφτουν τα ζουμιά έτσι πάνω από τα κάρβουνα και να λιποθυμάς. Είπες κότσι, έτοιμος ο κότσις με το, ναι, το τηλέφωνο στο κέρι. Ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σας σε κρεατικό αλφα ποιότητος στη Νεάπολη, το στέκι του Κωστή. Ανδρέα Παπαδρέου 113, τηλεφωνήστε τώρα και κάντε παραγγελίες να καραγουστάρετε γεύσεις στο 2310-620-727 και όσοι είστε γύρω εκεί στην περιοχή μπορείτε να πάτε να πιείτε και τη ριτσινούλα σας γιατί έχει και υπέροχα μεζεκλίκια. Είπαμε το στέκι του Κωστή, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ένα φίλο ήδη στην αναμονή, τον έχουμε πολλή ώρα και περιμένει, να μην το αφήσουμε να περιμένει άλλο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα Τάσο. Γεια σου, γεια. Πες μας για το καφενείο τη Μάντσεστερ. Δεν παίζει Τεχέα και Πογκμπά. Α, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Θα έλεγε κανένα δυο. Τι πράγμα, 3-0 έλεγες. Δεν είπα σκορ, ε. Α, δεν είπες, άσου έλεγες. Ναι. Ναι, άλλο, κάτσε το δούμε τώρα την Κυριακή. Ο Πογκμπά που δεν παίζει είναι συν για τη Μάντσεστερ, να το ξέρει. Συν, μεγάλο. Λίγο μείον. Έφαγε δύο γκολ από το Λαζαρίδη τώρα ο Τεχέα. Όχι, ένα έφαγε. Ναι. Για πείτε τι έγινε, αλλάξαν τα ωράρια, τι γίνεται. Ναι, καλά, όλη τη βδομάδα, όλη τη βδομάδα είμαστε, 9-11. Πάει το 8. Πάει, τέλος. Πάει, αντίο. Ζωή σε εμάς. 9-11 και από ό,τι ακούμε από τις πρώτες εντυπώσεις, χειροκροτάει όλος ο κόσμος και το 9-11 για το ράδιο μετά, να ξέρεις. Α, πιο καλά, ε. Πιο καλά, γιατί ναι, έχει κλείσει η αγορά, έχουν πάει σπίτι οι φίλοι μας, έχουν ξεκουραστεί. Περισσότερο βολεύτηκαν με το 9-11 και λιγότερο στεναχωρήθηκαν κάποιοι που έφυγε το 8-10. Το 8-10. Α, ναι. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Ξάφι Άρης Άσο, κανονικά. Άσο! Καλά, εσύ ό,τι λες βγαίνει και το αντίθετο, εντάξει, οπότε ναι, καλό σημάδι αυτό. Ας σε δώσω εγώ μερικά ματσάκια. Για πες, άσου, προχώρα. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάω. Καλά, εντάξει, άσου. Πίτα ομάδα ΠΑΟΚ Λαμία. Α, μπράβο, ναι. Όχι, ΠΑΟΚ Β, ΠΑΟΚ, ναι, εντάξει. Με τη Β να κατέβει. Άκου τώρα, στο Καρεσκάκι χ2 όφη. Τι? Χ2 όφη στο Καρεσκάκι. Δεν σου λέω ότι λες βγαίνει το αντίθετο. Για προχώρα. Καλά, περίμενε, προχωρήσω τώρα. Για προχώρα. ΑΕΚ Βόλος και εδώ χ2. Τι είναι αυτό, αυτό να το παίξεις προπό, θα οικονομήσεις. Ρε φίλε, προπού πέσουν ακόμη, πέσουν. Την παρέλαση. Ναι. Ζάχο, ναι. Την παρέλαση 28 ο ΠΑΟΚ θα την κάνει στην κορυφή, στο λέω. 28 ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κορυφή. Βέβαια. Θα κάνει δύο χι Ολυμπιακός και θα καβατζάρει ο ΠΑΟΚ. Όλα πιθανά είναι, όλα πιθανά είναι. Γιατί, δεν παίζει. Όλα πιθανά είναι, σου λέω. Τι δεν παίζει. Αλλά. Ναι. Να πούμε ότι έχει τραυματιστεί και ο Βαλμπουενά από τον Ολυμπιακό, έτσι. Για ένα μήνα το μίνιμουμ έξω και κάνουν. Κάτσε να μάθει κάτι. Κάτσε ρε Τάσο και Τάσο. Να μάθεις. Κάτσε να μάθεις. Κάτσε να μάθεις κάτι. Δεν θες να μάθεις κάτι. Έλα, πες, ναι. Ο Βαλμπουενά σε λέω τραυματίστηκε του Ολυμπιακού. Δεν είναι σημαντικό. Ίσα-ίσα θα έρθουν ημερομηνίες για να επιστρέψει με τον ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό ήταν παππού και ήταν για τα αίσθημα τα τελευταία ήταν. Τι. Φίλε, ό,τι και παππού να είναι, 60 λεπτά μπορεί να τα βγάλει. Γιατί έχει ποιότητα ποδοσφαιριστή. Εντάξει, ούτε ποιότητα έχει, εντάξει. Έλα. Επειδή σε έλεγε ο Ζάχος για τον μπάσκετ. Ναι. Η ΑΕΚ το πήρε στο Καλιμάρμαρο με 80.000. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με κτή διαστήματος θα το έπαιρνε. Με τι? 80.000. Με τι? Όχι με τη Σλάβια Πράγα που πήξε η ΑΕΚ. Τι να κάνουμε, το πήρε η ΑΕΚ. Το 89-82. Το 68. Ναι, αλλά με 80.000, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ το φέρει όμως απ' έξω. Απ' έξω το. Ο ΠΑΟΚ το πήρε στη Γενέβη. Ο ΠΑΟΚ το πήρε στη Γενέβη γιατί ήμουν εκεί. Ήταν.
Αυτό έδωσε το σύνθημα και που σήκωναν το κύπελλο να βρει ζωνάρι. Να το ξέρει. Όχι, ρε φίλε. Εγώ ήμουνα μέσα στο. Μέσα στο παρκέ. Παρτινουάρ, πώς λεγόταν. Παρτινουάρ. Παρτινουάρ, δεν περνέ. Όχι Παρτινουάρ, βλάχο. Παρτινουάρ. Πώς? Παρτινουάρ, πάρτι, πώς λένε πάρτι, ρε. Α, πάρτι. Πάρτι και νουάρ. Πάρτι και νουάρ. Νουάρ πάρτι. Α, έχει το ρο. Και ήταν, από ό,τι θυμάμαι, απ' έξω είχε παγοδρόμιο. Μέσα όταν έμπαινε είχε κολυβητήριο. Και πιο μέσα ήταν στα ενδότερα το γήπεδο μπάσκετ, το οποίο είχε, αυτό είχε πτυσσόμενες ξύλινες κερκίδες. Ζάχου. Από τον ΠΑΟΚ τον πήρα, από την Τούμπα ήταν. Και ήταν 7.500 φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ είχαμε πάρει 5.000 εισιτήρια μόνο. Πόσο χωρούσε αυτό? 9. 9. Ναι, τώρα ναι, ξέρεις, ήταν λίγοι. Ένα πέταλο ήταν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί ήταν πιο πολλοί. Δεν ξέρω αν ήσασταν 7.500, αλλά ένα πέταλο ήταν. Οι Ισπανοί ήταν πιο πολλοί. Πιο πολλά εισιτήρια είχαν, αλλά είχαν κάποιες άτυχες στιγμές εκεί στην περιοχή της Γενέβης. Το προηγούμενο βράδυ και χάσανε τα εισιτήρια τους. Σας περιμένουν τώρα στο Champions League με τις άλλες. Ξεχάσανε αυτοί. Πάει. Οι γη τους. Τι πανηγυρίζουν. Οι ζηλεύαμε, πανηγυρίζαμε βέβαια στη Γενέβη τότε όλοι. Είχα πάει με το σύνδεσμο Πολύχνης Νεάπολης τότε. Πολύχνης μάλλον, με το πούλμα της Πολύχνης. Πόσο ήσουν, 17 ήσουν τότε, πόσο ήσουν? Ήμουνα 21. Είχα πάει, πανηγυρίζαμε βέβαια μέσα στη Γενέβη, αλλά ζηλεύαμε τους συνοπαδούς μας που ήταν εδώ στο Λευκοπύργο. Όχι, εγώ δεν θα το ζηλεύω. Άλλος πανηγυρισμός γίνεται εδώ, ρε φίλε, άλλο τώρα εκεί πέρα. Αλλά δεν μας πείραξε καθόλου που ταξιδεύαμε δύο μέρες να πάμε και δύο μέρες να γυρίσουμε με το πούλμαν, γιατί τότε έπρεπε να περάσεις και την Ιουγκοσλαβία. Δεν είχε τότε, πως είναι τώρα, Μαυροβούνιο. Εγώ γιατί θυμάμαι τη Ιουγκοσλαβία. Κροατία και τέτοια. Ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία. Ναι, εγώ γιατί θυμάμαι ρε, η Ιουγκοσλαβία, όταν την περνούσαμε με λεωφορείο, κάναμε μία μέρα. Θυμάμαι λάθος. Περίπου. Μία μέρα κάναμε. Ναι, ξέρεις γιατί? Γιατί είχε και πολλά μπλόκα. Οι αστυνόμοι οι Ιουγκοσλάβοι τότε με τα ζάσταβα. Τα ζάσταβα τα 600. Μα σταματούσαν ανά πόσα χιλιόμετρα και θυμάμαι τον οδηγό αριστερά. Είχε κούτες Μάρμπορο, μπουκάλι ουίσκι και δολάρια. Τσιγάρα, κασκόλ και μέσα αυτά ζούσαν. Τσιγάρα. Τώρα για τα άλλα, μην πούμε σε λεπτομέρειες, θα εκτεθούμε τώρα. Γιατί είχε από πάνω κάτι. Άμα άνοιγαν λίγο εκεί τα αυτά. Ναι, άστο. Από πάνω είχε. Άστο. Είχε πολεμικό. Για το χώρα τα ωραία προγνωστικά που μα είπε, πιστεύω θα είσαι 100% μέσα. Για προχώρα. Γιατί. Αυτά ήταν, τελείω. 4 μάτς μας είπες. Τα άλλα μάτς δεν σε ενδιαφέρουν. Ατρόμητος Παναθηναϊκός δεν μας είπες, το θυμάμαι. Άσος. Ναι. Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Άσος. Ζάκο, ο Άρης με τον Παναθηναϊκό κλειδώσανε. Play out θα είναι. Κλειδώσανε. Πιθανόν. Πιθανόν. Έχεις χάσει 13 βαθμούς και θέλεις να μπεις play off. Ούτε με ενδιαφέρει. Χρήστο είναι νωρίς ακόμα. 7 ματσάκια κύπελο και κάνω μία. Είναι 18 το απόλυτο και είναι στο 5. Έχει χάσει 13 πόντους. Πώς θα προλάβει. Εντάξει, παίζει και λίγο ρόλο και με ποιον έχει παίξει ο καθένας, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν παίζει και λίγο ρόλο. Δηλαδή. Να πας μες στον Παναθηναϊκό, μες στον Ολυμπιακό, ωραία. Εντάξει, ναι. Πόσα ματσάκια πρέπει να πας για το κύπελο, να το κερδίσεις. 7 είναι. 7 δηλαδή. Όχι, να κερδίσει. Όχι 7 νίκες, χωρίς καμία νίκη μπορώ να το πάω, να κάνω 7 ισοπαλίες. Πώς γίνεται αυτό? 0-0 στην έδρα μου και 1-1 στο εκτός έδρας, πέρασα. Όλο αυτό και στον πέτα προς τα πέναλτι, στο τελικό. Σωστό. Ναι, καλά. Έχεις μερετημένα όλα βλέπω. Όλα, τα έχω 7 μάτς. 7 στην ουσία είναι 5 γιατί δεν μπορώ να πέσω με όλους τους διεκδικητές. Εντάξει, άρα 5 μάτς. Με τη μελέτη θα μείνεις, όχι την Ελεονόρα. Καλά, εντάξει, μελέτη. Όχι την Ελεονόρα. Δεν ξέρω την Ελεονόρα μελέτη αν είναι. Έλα, Χριστάρα. Λέω κι εγώ, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ και τέταρτο κύπελο συνεχόμενο, δεν αποκλείεται. Όλα. Κοίταξε λίγο. Μπορεί να πέσει και μετεωρίτη στη Θεσσαλονίκη. Το φαβορί για να πάρει το κύπελο είναι ο ΠΑΟΚ. Όταν έχει. Όταν έχεις... Την παρτενέρ δεν ξέρω. Σιγά λίγο. Όταν έχεις 3 συνεχόμενα, ποιος είναι το φαβορί? Ναι. Δηλαδή έρχεται ένας Άγγλος φίλαθλος. Κάτσε να το δω. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, Ζάχο, έτσι. Ναι. Και βλέπει, ρε παιδί μου, μπαίνει στη Super League. Ναι. Έτσι και λέει, βλέπει, ρε παιδί μου, κυπελούχος, ΠΑΟΚ, 18-19, 17-18, 16-17, ΠΑΟΚ. Ναι. Και του λες, ποιος πιστεύεις να πάρει το κύπελο, ρε φίλε? Ο Άρης θα σου πει. Που τον Άρη τον ξέρει, ρε φίλε. Ο Άρης έλειπε 5 χρόνια, ρε φίλε. Που τον ξέρει ο Άγγλος. Τον Άρη Βελοχιώτη μπορεί να τον ξέρει. Τον καημένο. Καταλάβες. Μήπως πει μετά από 50 χρόνια να σπάρουν και αυτοί καημένοι. Άρα. Αυτό. Άρα. Αυτό είναι ωραίο του Χρήστου. Άρα. Εσύ ό,τι πήρες το πήρες παθένια, ενώ
αν το πάρει ο Άρης θα πούνε να το δώσουμε το Άρη ένα, έτσι. Το κατάλαβα καλά, ας πούμε. Όχι, εγώ δεν θα το πω. Αυτό το πράγμα και θα το ακούσει από μένα. Ωραίο, ωραίο. Και το Χρήστος είπε. Ο Χρήστος. Ξέρετε, εγώ έχω πει και το πιστεύω. Τι είναι απόπειρες, 3, 5, 8, 10, 0, 4, 5. Και τι να γίνει, και τι, όποιος κάνει 4 του δίνουν τον 5. Χρήστο, άκουσε λίγο, να σου πω κάτι. Άκουσε λίγο και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου. Τίτλοι δεν χαρίζονται. Ναι, εγώ λέω χαρίζονται. Από κανέναν. Μια χαρά χαρίζονται. Για ποιο λόγο. Στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο. Δεν τους ενδιαφέρει. Πες μου, γιατί. Σου είπα. Υπονοείς το 2001. Δεν ενδιαφέρει, φίλε. Υπονοείς το 2001. Έχει προτεραιότητα κάτι άλλο. Ότι κάτι έγινε, έτσι. Και σου λέω εγώ, παίρνουμε ένα λόγο. Δεν υπονοώ τίποτα γιατί μιλάω δημόσια. Όταν λες, φίλε, ότι το δεύτερο goal είναι offside και μετά είναι offside. Είναι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι γεγονός. Άκουσε λίγο. Εμείς παραδεχόμαστε. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Αυτά που βλέπει ο κόσμος όλος δεν γίνεται με τα παραδείγματα. Το ότι λέω ότι είναι offside, μπορώ να λέω κάτι διαφορετικό δημόσια. Είναι offside, τι να κάνουμε. Μπορώ εγώ να μην πω ότι στον τελικό του Βόλου το goal του Ενρίκη ότι δεν είναι offside. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πώς δεν υπάρχει. Άλλο να κουλαντρίζουμε κι άλλο τώρα. Στην Ελλάδα είπες. Ναι. Για οι τίτλοι χαρίζονται. Άρα όχι, δεν υπάρχει. Είπα κάποιοι τίτλοι χαρίζονται όντως. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στις ομάδες. Και στον παντού. Ο Άρης με τον Ολυμπιακό δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Εντάξει, ο ένας έχει 44 πρωταθλήματα και 30 κύπελα και ο άλλος έχει να δει χαρά 50 χρόνια. Δεν είναι οι ίδιες προτεραιότητες των ομάδων. Εγώ σου είπα, στον τελικό του Καφτατζογλίου έχω φίλους άρρωστους Ολυμπιακούς που λέει δεν θα το δω το μάτς. Τι θα το δω, λέει. Ο Ολυμπιακός καταρχήν μου λέει δεν πρέπει να παίρνει μέρος στο κύπελο. Για ποιο λόγο λέει παίρνει μέρος στο κύπελο. Δεν σε ενδιαφέρει. Επειδή το είπανε δύο. Εντάξει, ρε φίλε, άμα, λέω. Και άμα πάει μέσα στο Πασαλιμάνι. Τι είδαμε, ρε φίλε. Αυτός ο Μπαγλαμάς μου το είπε ποιος είναι. Που δεν ενδιαφέρει εμένα να πάρω το κύπελο. Τους είδαμε στο Καφτατζόγλιο. Το πρώτο πράγμα που λένε οι Γαβροί. Όταν τους πας κόντρα, γιατί δεν θυμόμαστε από την ελληνική μα μετά. Θυμάσαι ποια είναι. Στο Καφτατζόγλιο. Πώς απαντάει ο Γαβρος. Ποιος. Ότι εγώ έχω 44 πρωταθλήματα και 644 πρωταθλήματα λέει. Τι λες, μωρέ. Λοιπόν, εγώ λέω και. Όπως θέλει. Άλλο ένα σημάδι είναι ότι σε εκείνο το ματς, όπως και εσύ λες για τα εισιτήρια από τους τέτοιους, δεν εξάντησε ο Ολυμπιακός τα εισιτήρια του. Και το 80% του κόσμου του ήταν εδώ από τη Βόρεια, από τη Μακεδονία. Από Αθήνα ήταν πολύ λίγοι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και η προτεραιότητα. Αξίζει και πώς είναι από Αθήνα. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έχουμε φίλους, ρε φίλε. Ποιος μου το είπε. Ο Τσουκαλάς μου το είπε. Ποιος να μου το πει, δηλαδή. Είπα ο Ολυμπιακός μου το είπε. Πώς λέει email. Ότι η προχειρότητά σας είναι κύριο χαρακτηριστικό, το ξέρω. Δεν βλέπω να αντικρούσει τίποτα από αυτά. Επίσης, τι να αντικρούσω, ρε φίλε. Ξέρεις δηλαδή εσύ τώρα στον τελικό πόσοι Ολυμπιακοί ήθελαν τον Πειραιά και πόσοι Θεσσαλονίκη. Τι ακούμε, ρε παιδιά. Μπήκαμε εισιτήριο Ολυμπιακού, ρε φίλε. Να κουφαθούμε, ρε. Εισιτήριο Ολυμπιακού, ρε. Εσύ τι πάει να πει. Ότι όλοι έτσι ήταν. Πόσοι μπήκαν σε ένα εισιτήριο του Ολυμπιακού. Να κάνουμε, να δούμε, υπάρχουν τα βίντεο, να δούμε πώς είναι παστομένοι από τη μία πλευρά και πώς είναι οι Ολυμπιακοί. Αν αμφισβητείτε και αυτό, τι να πω. Προφανώς μπορεί να είναι μοντάζ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Όταν μία ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει, όταν δεν μπορεί να πάρει κύπελο, ασχολείται με βλακίες. Να μην πω την αλήθεια. Σωστά, βλακίες. Τα στοιχεία βλακίες. Το του Ολυμπιακού δεν το χαρίστηκαν. Ποιο? Κάποια. Ποια? Τα 44 που έχει ο Ολυμπιακός δεν του χαρίστηκαν πρωταθλήματα. Εγώ όχι του χαρίστηκαν, τα πήρε με τη βοήθεια της διετησίας κάποια βέβαια. Τη σκανδαλώδη κιόλας. Τι σχέση έχει αυτό. Είδες λοιπόν. Γιατί εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Ειδικά τα πρώτα χρόνια του Κόκαλη, ειδικά η πρώτη χρονιά εκεί που είχε να πάρει, πόσα χρόνια είχε να πάρει ο Ολυμπιακός. 8-7. Δηλαδή ήταν 9 είχε. Μπράβο Χρήστο. Η πρώτη χρονιά εκείνη που πήρε ήταν, δηλαδή δεν πιστεύω να είχε μείνει κανένας άσφακτος. 87 στο 97, άστο. 10 χρόνια. Ναι, 9 μου λέει εδώ, πιστεύω τον Χρήστο. Το 87 πήρε και μετά πήρε το 97. Ωραία. Με Παπουτσέλη που ήταν, άντε. Ωραία, ρε Χρήστο. Για να δούμε. Γεια σου, Χρήστο. Βλέπω, Τζακ, πότε να κάνεις, να σου πω στην αλήθεια στα προγνωστικά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, το όνομά σου, αν θέλεις. Έλα, ο Κώστας σήμερα. Γεια σου, έλα, ο Παπαμπρίζας. Α, νάτος. Εμφανίστη. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Καλά, φίλε. Όλα καλά, κοτσό, όλα καλά. Λίγο... Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε νίκη χωρίς να φάμε γκολ, επιτέλους, φίλε. Α, το δούμε αυτό, Τάσο μου. Αυτό στο γήπεδο, καλά σου. Εγώ το πιστεύω ότι θα δηλαδή, συγγνώμη, άμα κάνεις νίκη και φας γκολ, θα σταχωρηθείς, δηλαδή.
Όχι, τι? Εγώ τι ήθελα απλώς. Α, μπράβο, ναι, τι σε νοιάζει. Ναι. Τώρα με επιθυμίζει ο φίλος ο Γιώργος τότε το μήνυμα, ότι στη Γενέβη, μετά το τελικό, έγινε πορεία η Μίγυμνη στους δρόμους Γενέβης και βγήκαν στα μπαλκόνια οι Ελβετοί και κοιτούσαν σαν καζί. Εγώ να συμπληρώσω. Οι Ελβετοί, να συμπληρώσω, αδερφέ Γιώργη, ότι φύγαν και πολλά κουταχή κουακόλα εκείνη τη νύχτα. Έλα ρε Κώστα, έλα πάμε. Πάμε. Λες για το τελικό στη Φιλαδέλφια ότι οι Γάβροι δεν εξάλληψαν τα ιστρία και τα λοιπά. Όχι στη Φιλαδέλφια, αλλά μπερδεύτηκες. Για πού? Στο Καφτατζόγλιο, με τον Άρη είπα. Α, με τον Άρη, συγγνώμη. Όχι, όχι στο Καφτατζόγλιο, όχι στη Φιλαδέλφια, στο Καφτατζόγλιο με τον Άρη. Και είναι ενδεικτικό, λέω αυτό, το πόσο ας πούμε κάψα είχαν για το κύπελο. Κοίταξε να δεις, οι Γάβροι ξέρεις να πούμε, είναι και λίγο ψιλολογάκια, γιατί αν θυμάσαι κάποτε είχαν ανεβάσει το περίφημο κόκκινο τρένο στις Σέρες. Αν θυμάστε, το 86-87, το τυπικό σκοτά. Το 6-1 λες. Όχι, ήταν, έπαιζαν την Τετάρτη, κύπελο με τον Πασεραϊκό. Ναι. Και είχαν ανεβάσει τότε το κόκκινο τρένο. Δεν το ξέρω αυτό. Το παίζαν μαζί, Κυριακή και Τετάρτη παίζανε τυχαίως, ας πούμε, με τον Πασεραϊκό. Γιατί τα κόκκινο τρένο περίοδο είχαν, ρε. Μάλλον είχαν ανεβεί πολλοί από αυτούς και είχε κοκκινήσει το τρένο και είχαν κάνει. Α, ναι. Δεν το θυμάστε αυτό. Δεν το θυμάμαι, όχι. Άκου και μετά λέγανε, ξέρεις, ότι θα έρθουμε τώρα, παίζαμε τον ΠΑΟΚ στις Σέρες και περιμέναμε το επόμενο. Ναι, για πες τώρα. Δεν είδαμε ούτε κόκκινη γαρίδα. Δεν ανέβηκε. Όχι κόκκινη. Λοιπόν, πώς το βλέπεις τώρα, ΠΑΟΚ Λαμία, πες μας. Τι ρετάσαι τώρα, άμα αρχίσουμε να λέμε για το πώς βλέπουμε ΠΑΟΚ Λαμία, αρχίσουμε να κλαίμε. Γιατί πιστεύεις ότι είναι πολύ εύκολο το μάτσε. Όχι, δεν θέλω να λέω. Υπάρχει διακοπή που το επόμενο μάτσε μετά τη διακοπή πάντα εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Η Λαμία είναι έμπειρη ομάδα. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές μέσα, έχει καλά παιχτάκια. Θα αντιμετωπίσεις κλειστή άμυνα. Σίγουρα. Πρέπει να είσαι σοβαρός, αυτά πρέπει να τα να ακούγονται, να τα λέμε. Ορίστε. Έχουμε το δρεπάνι μπροστά. Μπρε μαζί σου, αλλά το δρεπάνι πρέπει να τροφοδοτηθεί και σωστά, να πάει μπάλα εκεί. Έτσι. Έχεις κάποια προβληματάκια, δεν παίζει ο Βαρέλα. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε να δούμε λίγο τον Νίγκασον. Δεν παίζει ο Ερκαντουρί που είναι η καψούρα του Φερέιρα. Τα άλλα τα λες. Ποιον πιστεύεις, για αντικαταστάτη, εγώ βλέπω Πέλκα. Για πού λες, για ποια να αντικαταστάτη. Ερκαντουρί, ρε φίλε, αντικαταστάτη του Ερκαντουρί, δεν παίζει ο Ερκαντουρί. Ναι, μπορεί. Βασικός. Βασικός είναι ο Ερκαντουρί, φίλε. Είναι πολύ καλά. Δεν είναι βασικός ο Ερκαντουρί. Καψούρα του Φερέιρα. Αυτά που λες εδώ ενώπιον του Ντρούλινγκ για τα. Για τη Λαμία, ότι θα είναι δύσκολο και έτσι είναι για να του κάνεις ρε παιδί μου λίγο να τον έχεις. Εγώ φιλαράκι το εννοώ. Όχι, εγώ το εννοώ. Δεν υπάρχει ομάδα που να έρθει μέσα στην Τούμπα και να μην θέλει να κόψει βαθμούς από τον πρωταθλητή. Το λέει, ξέρεις γιατί το λέει, λείπει και ο Χάβος τώρα φέτος, λέει μην γίνει καμιά στραβή. Καταλάβες. Εγώ θα αντιστρέψω αυτό που λες φίλε μου Τάσο και θα πω φαντάσου τότε πόσο δύσκολο το ξάφει Άρης. Αυτό ας πάρει θέση ο κύριος Ζάχος. Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Κανένα ματς του Άρη δεν είναι εύκολο. Εννοείται, κανένα ματς του Άρη δεν είναι. Ο Άρης δεν μπορεί να λογίζει κάποιο ματς εύκολο. Διότι έτσι κι αλλιώς και διαχρονικά δεν μπορεί να βασιστεί ούτε καν στην έδρα του όταν παίζει ότι θα έχει και τα σπόρια υπέρ του. Οπότε τα ματς πλέον και για όλους είναι δύσκολα γιατί υπάρχει το VAR, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε η μεγάλη αβάντα. Που υπήρχαν στους μεγάλους που λέμε. Τώρα όλα έχουν πάει στο γυαλί και δύσκολα να κάνεις μαγκές. Ακόμα και ο Γάβρος βλέπεις, δύσκολα περνάνε αυτά που έκανε. Βέβαια τα περνάει ακόμα γιατί βασιστήκα, ξέρεις, στην αρχή να κάνω λάθος, να κάνω πλάνο, να κάνω ένα. Όλα αυτά θα περάσουν όμως. Δεν θα μπορούν να τα κάνουν πλέον εύκολα γιατί θα ρεζιλεύονται όλοι. Και στο ρεζίλεμα, εφόσον εδώ πάνω υπάρχουν κάποια μέσα δικά μας πλέον, το δικά μας βάλτε όπως θες, Σεντρουλίκ. Είναι, θα τους ξεβρακώνουν όπως και να έχει. Δεν γίνεται να περνάνε όπως τα παλιά η προπαγάνδα αιώνια όλα τα μέσα δικά μας και θα ακούτε αυτό που λέμε εμείς. Οπότε σιγά σιγά πιστεύω σε αυτό το θέμα θα πάμε καλά. Όσον αφορά τώρα την ομάδα μας, φίλε μου Τασούλη. Ναι, Κωνσταντίνε. Τα παιχνίδια όταν θα επιστρέψει ο Βιερίνα και μετά θέλω να δω, φίλε μου. Εκεί θα δω τον πάω ξανά. Ναι, αλλά μέχρι τότε πρέπει να κερδίζεις. Θα κερδίζει, Ρετάσο. Ας το έχεις αυτό το λίγο άγχος που έχεις ως τώρα, αυτή τη φλόγγα που σου έχω. Δεν μου λες, με τον Άρη περίμενες αγγελάρες που είμαι στην Τούμπα. Δεν είναι περίμενα ή όχι, ρε φίλα. Ξέρεις ότι αυτά τα μάτια είναι κορώνα γράμματα. Δυστυχώς που σας κάνω το τέτοιο έτσι. Εγώ ήμουν ακαρασίγουρος ότι θα κερδίσει τον Άρη. Αυτός που γκέλαρε ήταν ο Άρης, ας πούμε. Για πολλούς λόγους. Ο Άρης γκέλαρε με τον Ολυμπιακό, φίλε, μέσα στο γήπεδό σας. Όχι, γκέλαρε. Με τον Μπάουκ που στο Λευκοπύργο πήγατε.
Γκέλαρε από τη στιγμή που ισοφαρίστηκε, γκέλαρε. Ρε φίλε, στο μάτι της χρονιάς σας πήρε χ. Αυτό το λες εσύ. Πήρε χ. Σε λέω στο 97 ισοφαρίστηκε. Ισοφαρίστηκε γιατί το, ήδη το σκορ ήταν ισοπαλία και έπρεπε να χάσει. Με τον κόλ το καθαρό του. Τι είχα να χάσει. Τι είχα να χάσει. Εντάξει, εντάξει. Γέλα, όσο θέλει. Θα συμφωνήσω με τον Τρούλικο ότι εμεί ισοφαρίσαμε, αλλά σε όλο το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο. Όχι σε όλο, στα τελευταία 20 λεπτά, 25, ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο δεν κάνει τίποτα, απλώς εξεκίνησε. Δεν νομίζω και ο ΠΑΟΚ να κάνει τίποτα ιδιαίτερο στο πρώτο. Όχι, απλώς είχε τον έλεγχο. Εντάξει, χώρισε, ναι, το δέχομαι, αλλά μέχρι το 70, δεν νομίζω ότι μέχρι το 70. Δηλαδή ένα λεπτό, αν έλεγε το μάτς το 70, ας το πούμε έτσι λίγο, θα έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει. Μα δεν μπορείς να πεις να. Λέμε ρε παιδί μου, το χωρίζουμε μέχρι εκεί. Γιατί εγώ σου λέω ότι στα 70 θεωρητικά θα φορτσάριζα το 50. Κωνσταντίνε, κάνε ένα επίλογο, έχουμε άλλη μια γραμμή και έχουμε και break. Αυτά παιδιά, καλά. Okay. Γεια σου, Κατσαρή και Κατά. Να σε καλά. Αυτό το. Όχι, να δω. Περίμενε λοιπόν. Φίλος. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Στέλιος με Φορτηγατή. Έλα Στέλιο, έλα Στέλιο. Sorry, είχαμε. Ναι, θέλω να παίξει. Περίμενε, θέλω να βάλω τραγούδι, Στέλιο, περίμενε. Το βάλω αυτό. Αυτό παίζει κύριε. Ποιο? Αυτό παίζει. Αυτό παίζει. Α, αυτό θέλω εγώ. Μετά το επόμενο είναι. Εντάξει. Έλα. Σήκωσε λίγο χαλί να. Α, θες και χαλί. Όταν έχουμε ακροατή. Όχι, σκέτα τα έχει τα μακάρονια. Όταν... λίγο χυμά, ρε. Εκεί, σιγά, σιγά. Όταν είναι. Όταν είναι ακροατή, όχι. Για πάει, έλα, φίλε. Να ψηφίσουν ακροατέ, ρε. Φίλε, θέλουν χαλί, αν θέλουν σκέτο το μακάρονι. Εγώ σιγά μη θέλουν και μοκέτα, ρε. Θέλουν και λίγο κοιμά, ρε. Μοκέτα σιγά μη θέλουν. Τρέγε. Εσύ βάλε και λίμι. Θέλουν και χαλί. Εσύ βάλε κανένα κοιλίμι. Έλα, πάμε, ρε Στέλιο. Ασό. Έλα ρε φίλε, και στραβάω εδώ με αυτόν. Άμα έλυγε το 95, θα ναι. Είχατε πει ήδη μέσα ρε φίλε. Ρε φίλε τώρα να σου πω κάτι. Κυνηγούσες το σκορ όμως, κυνηγούσες το σκορ. Κυνηγούσα το σκορ ρε φίλε γιατί μου ακύρωσε ολοκάθαρο γκολ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και η κόκκινη ήταν κανονική. Άναπα, τους άσε η κόκκινη ήταν κανονική. Ωραία, να σου το πω εγώ διαφορετικά. Να σου το πω εγώ διαφορετικά. Στο την κοινή μέσα στο πέναλτι και δεν το δίνει. Ο Κρέσπο. Ποιος τι κάνει. Και πέρσι ο Κρέσπο ναι. Στον γκολ που έβαλε ο Βέλεθ μου ναι. Λέτε ότι η μύτη του ήταν ναι. Offside. Ναι. Πέρσι θυμάσαι. Ναι, ναι. Ο Κρέσπο παίρνει αγκαλιά του την κοινή και το ρίχνει κάτω. Στην ίδια φάση. Ναι. Καλά, δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside. Η μύτη του ήταν offside. Αγόρι μου ήταν ή δεν ήταν. Ας τη μύτη τώρα και το ότι προεξέχει από το σώμα μας. Ήταν ή δεν ήταν. Δεν ήταν για μένα. Δεν ήταν για σένα. Δεν το ακούγεσαι. Δεν το δίνεις. Ακούγεσαι. Άρα και τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ, έτσι, το σφαίρι το λες γκολ μέσα στην τούμπα με εσάς που παίξαμε. Καμία σχέση δεν έχει. Ρε, καμία σχέση δεν έχει. Φίλε, έλα, ρε, φίλε, βγάλ τα κίτρινα γυαλιά, αν θες να μιλάμε αντικειμενικά γιατί με συγχύζεις. Καλά. Θα πω για κάτι άλλο. Άντε μπράβο. Πρόσεξε με λίγο. Πάμε. Αν θες να μιλήσω, κοίταξε, αν θες να κάνουμε καζούρα. Μπορώ να σου κάνω καζούρα μέχρι στις 3 το μεσημέρι, όχι, όχι το βράδυ. Όχι. Αλλά αν είναι να μιλήσουμε και να μην ξέρω εγώ παυτώσουμε, να μιλήσουμε ρε φίλε, εντάξει. Ωραία, ωραία. Να θέλω να κάνουμε καζούρα, κάνουμε καζούρα. Άντε, τι γεια θα βλέπεις την Κυριακή. Τι, πότε τώρα. Ναι. Και τα δύο, πρώτα ο Άρης δεν παίζει. 5 η ώρα ναι. Είναι ο Άρης. Ωραία. Και τι εγώ ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, 6. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα βλέπεις το Ξάνθη Άρης. Εγώ φυσικά και θα δω το Ξάνθη Άρης μέχρι να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να δω την ομάδα. Την ομάδα που έφαγε 7 γκολ, 7 ναι. Γκολ πέρσι, ναι, ναι. Έτσι, no ναι. Mercy δηλαδή, πρέπει να το θυμούνται καλά οι Ξανθιώτες τα 7 τέρματα που φάγανε μέσα στο Κλεάδη Βικελίδης ναι. Και ναι. Να παίξουν με το ανάλογο πάθος. Είναι ναι. Η ομάδα που είναι δεύτερη στη βαθμολογία, περνάει 10 βαθμούς στον Άρη mm-hmm. Και αν τον κερδίσει, κατά μεγάλο ποσοστό έχει εξασφαλίσει την είσοδό της στην εξάδα. Και κατά μεγάλο ποσοστό δεν έχει εξασφαλίσει ο Άρης την είσοδό της στην εξάδα. Αν κερδίσει τον Άρη, εγώ πιστεύω πάει για Ευρώπη. Ναι. Εγώ υπενθυμίζω στους φίλους τους Ξανθής ότι πέρσι αυτή η ομάδα που παίζουν την Κυριακή τους έβαλε 7 γκολ, τους ξεφτύλισε. Συγγνώμη. Χωρίς ίκτο. Συγγνώμη, ένα λεπτό, δύο πράγματα. Ναι. Ο Άρης κάνει 4 στα 4 τα σούλη μου. Στέλιο, δώσε λίγο, δεν σε κλείνουμε, κράτη λίγο. Τι είπε ο Στελάκης, δεν άκουσα. Θα κάνει 4 στα 4 στα επόμενα μάτς, λέει. Θα κάνει 4 στα 4. Ναι. Σου βάζω στοίχημα 1 προς 5. Εσύ θα χάσεις. Εσύ θα χάσεις ένα ευρώ και θα χάσω πέντε. Καταρχήν γιατί δεν λες, γιατί λες χωρίς, ένα λεπτό ένα στέλιο. Γιατί λες χωρίς ίχτο, 11 με 11 παίζαν, δηλαδή τι έπρεπε να μην βάζουμε γκολ να την πετάμε έξω την μπάλα. Καλά και επειδή παίζει 11 με 11 δηλαδή άμα η ψυχολογία του άλλου είναι στον αδύρι τον τιμωρήσεις. Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε μέσα. Καλά την έκανα. Και είπες και κάτι άλλο, και το άλλο, όχι κάτι άλλο είπε, περίμενε. Άκουσε με, ξεχνάς τι ήταν η Ξάνθη τόσα χρόνια.
Δηλαδή πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι βγαίνετε και λέγατε ότι ήταν με τον Ολυμπιακό και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και ξεχνάτε τι είναι φέτος. Στέλιο, καλά την κάνατε. Πάνε τώρα με στην ξαδέα πέρσι. Το ωραίο είναι το δεύτερο. Εφτά τους ρίξατε. Είπε ένα ωραίο χιουμοριστικό τώρα, δεν το κατάλαβε. Είπε, λέω στους φίλους της Ξάνθης. Λες εσύ που λες, λέω τους φίλους της Ξάνθης να μην ξεχάσουν. Πες, ο Νίκος, ο Πέτρος, ο Γιάννης και ο Παναγιώτης. Σε πληροφορώ υπάρχουν εκατοντάδες φίλοι της Ξάνθης. Δεν τους βλέπουμε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν τους βλέπουμε. Ιδίως φοιτητάκια. Βρε, στην Ξάνθη δεν υπάρχουν, στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν. Έχω ρίζες στην Ξάνθη, έχω ρίζες στην Ξάνθη. Θέλω να γνωριστούμε από κοντά. Έλα στο στούντιο. Στέλιο, έλα ένα βράδυ. Όποτε θέλεις, φέρε και τα ανάλογα εδέσματα εδώ, τα ποτά. Θα σκάσω μύτη και εκεί δεν έχω. Άκου λίγο, θα σας πω. Έχω σώει στην Ξάνθη. Προχθές πήγανε κάποιοι που φορούσαν από πάνω μπλούζες της Ξάνθης και από κάτω είχαν φανέλα του... Του Ολυμπιακού. Του Πάου. Ο κατονόμαστος είναι, ρε φίλε, το α-α. Εντάξει, φίλε, τι μας νοιάζει γι' αυτό. Μπες μέσα και ζήψου δύο γκολ. Σιγά τώρα. Ο πανικός ακατονόμασης εσύ ρε φίλε. Κοίταξε, έχεις δίκιο γιατί τίνω να γίνω αχώνευτος σε κάποιους όταν είσαι συνέχεια μπλούχος, όταν είσαι συνέχεια πρωταθλητής, τυπολούχος. Γράφε. Εντάξει ρε, γράφε, στήριο, γράφε, τι να κάνουμε. Πόσο είμαστε, τρία, τέσσερα, πόσο είμαστε. Ζάχο, θα πάμε στο γάμο την Κυριακή. Γάμο, εγώ ούτε φίλε δεν πάω σε γάμους, ας πω την αλήθεια. Δεν πάω σε γάμους. Είμαι κατά τον. Εγώ λέω να πάτε μετά στο Γλέντι. Αφήστε την τελετή. Καλό. Έλα, να είσαι καλά. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Να είσαι καλά, Στέλιο. Λοιπόν, του Βέλεθ λέει δεν ήταν ο Σάιτερ, η μύτη του. Του Μάτος λέει ήταν καθαρό ο Σάιτερ. Τι καμία σχέση δεν έχει. Ήταν οριακά offside. Τίποτα, τίποτα. Και κανονικά, αν θες να είμαι αντικειμενικός. Στην ίδια φάση υπάρχει βέβαια κάτι. Και τα δύο τα γκολ κανονικά πρέπει να μετρήσουν. Ποια και τα δύο. Και του Βέλεθ που μέτρησε, έτσι δεν έπρεπε και να το, ούτε καν να το συζητάμε. Εντάξει. Και του Μάτους φέτος έπρεπε να μετρήσει. Λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή είναι χαζομάρα τέτοια γκολ να ακυρώνονται. Δηλαδή, άμα σου ακύρωνε πέρυσι τον γκολ του Βέλεθ, διαφώναζε. Εγώ λέω να μπει η γραμμή και να δούμε. Άλλο λέω, για να δεις. Εγώ λέω άλλο. Ναι. Αν σου ακύρωνε πέρσι τον γκολ του Βέλεθ και έχανες με την κολάρα του Βιερίνια μέσα στην Τούμπα, πάω Κάρης. Όχι, φίλε, άμα μπει η γραμμή που είναι offside, τι να φέρει. Βρε αγοράκι μου γλυκό. Ρε φίλε, σου λέω μπαίνει η γραμμή και δείχνει ότι είναι μισό νύχι μπροστά. Είναι offside, τι να κάνουμε. Σωστά μιλά. Τι να πω δηλαδή. Κατά την ατυχία μου. Κατά την οπαδική σου άποψη. Όχι, αυτό δεν σου λέγα. Δεν σου πιστεύει. Πρέπει να είναι offside. Υπάρχει το γράμμα του νόμου όμως. Εντάξει, φίλε, είναι δεσφήμιση για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι δεσφήμιση για σκοπός είναι να. Άκουσε. Η πιο γελία ποινή το offside για μένα. Η πιο γελία ποινή. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, θα μάθει και το πέναλτι. Απλά λέω ότι. Το πέναλτι γιατί είναι φίλε. Γιατί ρε φίλε. Είναι... πάμε στο ράγκμπι, ρε φίλε. Αν δεν έχει πέναλτι, δεν πάμε στο ράγκμπι. Όχι, είπα είναι το offside και το πέναλτι, δεν τα λέω εγώ. Το offside γιατί να υπάρχει. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι σε αυτό. Μαζί σου. Καλό θέμα. Λοιπόν, ωραία, πάμε τότε. Και φυσικά να... παρέα μαζί σας, έτσι, 2310-287-888, Λίμπερο 107-4, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρίγας, Ζάχος, Ντρούλινγκ, Χρήστος Κιώσης, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τα μισά να πιστεύετε. Ερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Καταλάβατε. Σήμερα, φίλε, πέρα από το άτυχε συμβάν που είχα εκεί με τα γρεγούρνα και το αυτοκίνητο. Ναι, τι, ότι. Μα βγήκε ο Κουσαϊδόνι. Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, πήγα το μεσημέρι, φίλε, στην κουνιάδα μου. Ο γαμπρός μας, να πούμε. Σε αυτά δεν τα πάω καλά. Η κουνιάδα τι είναι, ένα λεπτό. Η κουνιάδα είναι. Η αδερφή της γυναίκας. Αδερφή της γυναίκας, ναι, ωραία. Λοιπόν, πάει ο άντρας της, ο Κωνσταντίνος, τα ρήφας. Mm-hmm. Πάει και ψαρεύει, φίλε, και στο Αγγελοχώρι και έχει βγάλει κάτι ψαράκλες, κάτι ζαργούς, κάτι τσιπούρες, κάτι λιθρίνια, κάτι... και εγώ δεν ξέρω πώς τα λένε. Και βάζει, φίλε, τη φουφού, πρέπει να ήταν καμιά 4 κιλά ψάρια. Μπορεί και παραπάνω. Φέρνει και κάτι κοψίδια για τα παιδιά, σουβλάκια, μπιφτέκια... και ξέρω εγώ, ανοίγει κάτι κρασιά, κάτι ρετσίνες. Κατάλαβα. Δηλαδή, μέσα στην κάψα μου να πούμε για την ιστορία που είχα. Να σε καλά, ρε Κωστάκη, και εσύ και η Σάβη. Κάνατε να πούμε special, ρε. Με αυτά που είπα και δεν έβγαλε τη ζημιά. Φιλέ, αυτά τα ψάρια αν τα έτρωγες έξω ήθελες τουλάχιστον 200 €. Δεν σε κάνω πλάκα. Καταρχήν ήταν ζαργή, άγριοι, πελαγίσκοι. Δηλαδή όχι χθιοτροφείου. Τίποτα χθιοτροφείου. Όλα ήταν φρέσκα. Καλά, μην μου λες για ψάρια, δεν γνωρίζω τίποτα από ψάρια. Άστο, δεν γνωρίζω. Χάνεις. Τον ωραίο Μάρα είπα, κάτι αθερίνες, κάτι αυτά το γορί. Κατερίνες, πώς τις λένε. Εντάξει. Και είπαμε και.
πως τα, όχι τα μύδια, τα γυαλιστέρες. Γυαλιστέρες, ναι. Ναι, ακόμη. Γυαλιστέρες, θα κυνηγάσεις φίλους σου, με φαντάζομαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας κυνηγάω, δεν θα πάμε για τίποτα. Κυνηγάς φίλους στο τέλος. Έχουμε γραμμές. 3, 10, 2, 87 και 3 οκταράκια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Έχουμε φίλους στην αναμονή ήδη. Έχουμε γραμμή ήδη, μπράβο. Έλα, φίλε. Πάμε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περαστικά, αδελφέ, δεν είναι τίποτα. Με τα φράγκα όλα γίνονται. Έτσι όπως το είπες. Έτσι όπως το είπες, Γιώργα. Έτσι. Λοιπόν, μία παρατήρηση μονάχα. Ναι. Όλοι μας, και εγώ και όλοι μας, να είμαστε πιο σύντομοι. Γιατί ο πρώτος κούρασε πολύ σήμερα, παιδιά. Μιλούσαμε τον Χρόνη από την Αγγλία. Προσπαθούσε και αυτός να βγάλει γραμμή του παλικάρι. Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Έχεις δίκιο. Ναι. Απλά αυτό λίγο έτσι θα το ρεγουλάρουμε και εμείς. Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Απλά, όχι, θέλω να πω κάτι. Επειδή και οι δύο, και εγώ και ο Τάσος, πιο πολύ, δηλαδή και εμείς ακροατές ήμασταν και βγαίναμε έτσι, και είναι λίγο δύσκολο να το κόψουμε, ας πούμε, το να καταλαβαίνεις. Εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή. Και εγώ παλιά είχα πειρατικό σταθμό, αδελφέ. Άσε, μη με λες. Πειρατικό είχες, ε. Ναι, βέβαια, αρρώστηκα μεγάλη. Με το ραδιογονόμετρο σε πιάσαν ποτέ ή όχι? 10 φορές με βάλαμε σε πλάκα να κάνεις. Έχω πηδήξει, να πούμε, πόσες σκεπές και πόσες ταράτσες άσεις τώρα. Τίποτα άλλο, πήδηξες και πόσες σκεπές. Ναι, πήδηξα, τώρα μην πω είναι ο γειτονάς από δίπλα. Με ραδιοφωνικό θα δούμε να πέρασε καλά, παλιό σκύλο. Βέβαια, λοιπόν. Ετοίμασε και τα λεφτά, έτσι να είσαι έτοιμος. Χαλκιδική έμενες τότε, εκεί Χανιώτη έμενες, Γιώργη. Θεσσαλονίκη, ρε. Θεσσαλονίκη, αυτό είναι πειρατικό τεράκι. Εντάξει. Δελφόνο παίζουν συνδίκα. Του σκεφτείτε. Όπα, ρε. Του σκεφτείτε. Καλή περιοχή είχε πειρατικό. Εκεί τον έκανε στο Δημητράκη. Όχι, Δημητράκη εδώ. Εκεί σε ενέπνευσε η θάλασσα, το Ιόδιο. Ξέρεις πού ακριβώς ήμουνα. Ακριβώς δίπλα με το φίλο του Βασίλη. Με ποιον? Το Βασίλη, ρε, του Ζάμπια. Α, σοβαρά, το ΒΑΠ. Ναι, έλα ρε. Έλα ρε. Αυτό που κάνετε βιντεάκι, τον Παλαβιάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα, για να κλείσω. Λοιπόν, προγνωστικό για τον αγώνα του Άρη. Καλά, εδώ πόνταρες. Τι προγνωστικό, ρε φίλε, εδώ πόνταρες. Τι είπε ο άλλος, τι είπε ο άλλος, 1-4 είπε χθες, πώς το λέγανε εκείνο. Ποιος είπε 1-4. Χθες δεν είπε. Ο δικός σου, ρε. Ο ηγεσίας. Ο ηγεσίας. 1-4 είπε, σοβαρά, εντάξει. Ο ηγεσίας φέτος παίρνει μόνο τα λίπο. Το έχεις παρατηρήσει. Όχι, δεν πήρε. Πήρε χθες. Τι δεν πήρε. Πήρε ή δεν πήρε. Πήρε χθες. Μπράβο, Γιώργο, θα με ρουφιανεύεις εσύ. Δεν πήρε, εγώ τι το έκρυψα. Μάλιστα. Αλλά δεν θυμάμαι αν την άλλη φορά που ξαναπήρα αν ήσουν ή δεν ήσουν. Όχι. Νομίζω μιλήσατε. Έχει, έπαιρνε όταν έφερνε στους postman τους. Καλά, ρε, εσύ δεν τον είχε ανάγκη ρίξει καλύτερο αριανό το άμα πλάκα μας. Τρέλα μας πουλά. Μία φορά πήρε φέτος. Πέρσι έπαιρνε συνέχεια. Τότε τι έπαιρνε όταν λείπει. Εγώ εύχομαι σούπα να πάτε στο κύπελο, αδελφέ, γιατί αυτό είναι ο στόχος σας. Έτσι. Ναι. Και να παίξετε με το μεγάλο ΠΑΟΚ. Γιατί θα γίνει να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Λεχαμένοι είμαστε, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, κλείνω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, κύριε. Και ετοίμασε το χρήμα, έτσι. Λοιπόν, πάω. Τι είπα αυτό, το κλείνω αυτό. Ναι, κλείσω. Πάω Κάρη στον τελικό του σκέφτησε στο ΑΚΑ. Δεν γίνεται στο ΑΚΑ, μα δεν θα γίνει στο ΑΚΑ. Γιατί αυτό. Και πώ θα κατέβει τόσο κόσμο στο ΑΚΑ, ρε φίλε. Του νοιάζει, ρε φίλε. Αυτό το γνώρισε στο ΑΚΑ. Όχι. Στο ΑΚΑ. Λοιπόν. Εκεί θέλω να γίνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση, να δούμε. Ξέρετε, θέλω να μα δώσουν από 30.000, ρε φίλε. Να δούμε. Δεν θα γίνει όμω. Να δούμε. Πώ θα πάνε, από τον ίδιο δρόμο θα πάνε 60.000 κόσμο. Έπρεπε να έχει ένα σαν το Μαρακανά 100.000 θέσει και παραπάνω. Και να μας δίνουν από 35.000 και 30.000 διαχωριστική ζώνη. Το Μαρακανά τώρα 75 χωράει, δεν το ναι. Με τα καθεσματάκια που κάνουν. Λοιπόν, πάμε μια που δεν έχουμε έτσι. Οι γραμμούς είναι ανοιχτές να πούμε, μέχρι τις 11.00. 2.87 και 3 οκτάρια, πάμε να δώσουμε και εμείς, γιατί το κάνουμε έτσι κατά πάσα. Σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526, οι ντροπαλούντες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. Λοιπόν, Όφι Ολυμπιακός, θα δούμε λίγο τα ματσάκια της Σαββατοκύριακο. Αύριο 7.30 το απόγευμα Ολυμπιακός, να πούμε, χωρίς Βαλμπουένα. Πληροφορίες λένε ότι θα λείψει για ένα μήνα. Ίσως να είναι έτοιμος στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ίσως να είναι έτοιμος, αν δεν υπάρχει κάποια υποτροπή. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολο μάτς για τον Ολυμπιακό, θα πω εγώ. Ο Όφι είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έχει άγνοια κινδύνου από ό,τι βλέπουμε στο παιχνίδι της. Είναι επιθετική ομάδα, δεν κλείνεται, θα ανοιχτεί. Ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει αρκετά αμυντικά προβλήματα, πολλές αμυντικές αδυναμίες. Θα έχει σίγουρα το μυαλό του στο μάτς μεσοβδόμαδα με την Bayern για το Champions League και θα έχει και στο επόμενο μάτς το μυαλό του με την ΑΕΚ. Βέβαια, ο στόχο
έχουν δηλώσει οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού ότι είναι το πρωτάθλημα, αλλά όταν παίζει με την Μπάγερ. Με την Μπάγερ που παίζει. Δεν θυμάμαι. Καλά, μπορεί να παίζει μέσα, όπου και να παίζει. Όχι. Ναι. Αν έχει ταξίδι εννοώ ή όχι. Ναι. Άμα παίζει νομίζω, τέτοιο, νομίζω τελευταία. Κάτσε εκτός έπαιζε, άρα λογικά στο Καραϊσκάκι παίζει. Ναι. Εφόσον έπαιξε στο Βελιγράδι ναι, με τον. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω χι ημίχρονο στο τελικό. Χι ημίχρονο στο τελικό τον, ναι. τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ θα το δώσω γκολ γκολ. Γκολ γκολ. Ωραία. Και το δεύτερο για να πάμε και στο φίλο ναι, που πάμε. Πάμε στο δεύτερο. Πανετολικό Λάρισα. Πανετολικό Λάρισα. Πανετολικό Λάρισα. Νομίζω 0 έχει ο Πανετολικό. Ένα βαθμό. Ένα βαθμό. Η Λάρισα έχει 8. Αν δεν κερδίσει ο Πανετολικός αυτό το παιχνίδι αρχίζει και τον ψιλοζώνουν και τα φίδια λίγο. Ήδη τον έχουν ζώσει τα φίδια. Εντάξει, δεν πιστεύω να είναι τόσο κακή ομάδα Πανετολικός. Η Λάρισα είναι απρόβλεπτη. Είναι απρόβλεπτη. Αν συγκρίνουμε τα έως τόσο τώρα... Τόσο κακή είπα, τόσο κακή για να είναι προτελευταία. Ναι. Στην ουσία τελευταία είναι γιατί τον Πανιόνιο τον έχουμε λίγο ως πολύ εκτός συναγωνισμού. Αν έτσι. Δούμε τα έως τώρα παιχνίδια που έκανε ο Πανετολικός και η Λάρισα είναι πολύ καλύτερη. Σε αγωνιστική ναι, είναι, ναι, αλλά παίζει στην έδρα το Πανετολικός ναι. και θέλει το μάτς. Νομίζω ότι εγώ θα το δώσω χ αυτό το μάτς. Εγώ άσου θα το δώσω αυτό το μάτς. Άσου. Okay. Γιατί μετά έρχεται και στο Χαριλάου. Έρχεται και στο Χαριλάου μετά ο Πανετολικός. Μπορεί να κάνει εκεί την έκταση. Καλά, άμα την κάνει, μαγιά του. Λοιπόν, πάμε όμως στο φίλο να ακούσουμε την άποψή του. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα, φίλε. Είμαι πολύ κερδισμένος όταν δεν σας ακούω και δεν παίζω. Ο Ταχαμάτα είναι αυτός. Γάτα. Είδες ο άλλος που να σε πάρει χαμπάρι ο Πάοξ. Είδες. Να πάρει τα στοιχήματα. Από τις πριτσούρες, από τα ψάρια που τρώει. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Έλα στη θέση μας. Πριτς. Για δώσε ρε και εσύ προγνωστικά που είσαι καλός. Για δώσε. Πες να. Από εδώ στη Ξάνθη Άσο. Άσο. Εντάξει το πιάσεις αυτό. Θα σου πω ότι θα πιάσεις αλλά τέλος πάντων. Το επόμενο. Άσο Πάοκ. Άσο Πάοκ. Μην το ρισκάρεις τόσο πολύ όμως. Πες και καμιά έκπληξη. Ολυμπιακός Όφη. Ε? Δεν παίζω. Δεν παίζει. Πανιόνιος Αστέρας. Χι. Χι. ΑΕΚ, στην ΑΕΚ Βόλο και Ατρόμητος Παναθηναϊκός, ας πούμε αυτά που έχουν και λίγο. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Και αυτό χι. Και αυτό χι. Και εγώ χι το βλέπω αυτό να σου πω. Δύο άσοι, δύο χι. Δύο άσοι, δύο χι είπε. Αυτό βλέπει ρε, εσύ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Τα γαμάτα προβλέπεις να υπάρχουν φίλοι του Άρη στην Ξάνθη. Άμα πάνε είναι παράνομοι. Γιατί είναι παράνομοι ρε φίλε. Αφού δεν επιτρέπεται. Και αν θυμάμαι καλά. Μεμονωμένοι δεν μπορούν να πάνε. Ένα λεπτό. Αν θυμάμαι καλά με αστερίσκο. Πέρσι στην Ξάνθη που είχε όλο το γήπεδο και τους βγάλαν έξω μέχρι και τα διαρκείας τους. Αυτοί που είχαν διαρκείας τους πετάξαν έξω. Τους βάλαν και σε μια γωνιά. Πόσα διαρκείας είχαν κάνει, με 100 διαρκείας τους βάλαν για 30 άτομα. Λοιπόν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε απαγορευτεί η μετακίνηση. Όχι. Όχι. Για τους οπαδούς της Ξάνθης είχε απαγορευτεί. Για τις Ξάνθη. Ρε παιδιά. Εξάνθη ρε παιδιά. Πέταξε έξω. Η Ξάνθη πέταξε έξω τα διαρκείας για να έρθει ο ΠΑΟΚ. Έχεις ανάγκη αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι. Είσαι εσύ ο πρόεδρος της Ξάνθης. Και έχεις όπως λες με τους καημένους 150, 200, 500, 1200 εισιτήρια. Ναι. Και περιμένεις ρε φίλε 3 μάτς τη χρονιά να γεμίσεις το γήπεδό σου να πάρεις κανένα φράγκο. Δεν ρε φίλε να γεμίσεις αλλά όχι να πετάξεις και τα διαρκείας μου εκτός γήπεδου. Γιατί τους πέταξε τα διαρκείας. Τι τους έκανε. Σου λέει για να πάρει εκείνη τη θύρα να πάρει παραπάνω εισιτήρια θα πάτε εκεί. Αλλά δηλαδή αυτός. Ναι. 20 εισιτήριο τους άφησα και κάνα 30. Τι σχέση έχει. Αυτό τι σχέση έχει με αυτό που λέω. Εγώ δεν είπα να μην πεις. Είπα ότι αυτός που είχε διαρκείας ας πούμε στα επίσημα της κλάδας θα πούμε επίσημα δεν κάθισε εκεί πέρα. Εκτός αν διαφωνείς. Εμείς πάμε και πληρώνουμε. Δεν βγάζουμε ένα πλαστό για 50 σιγά, σιγά φίλε. Βλέπω 20 έπεσα ένα εδώ πέρα τώρα. 20 έχω τώρα. 50 τώρα, ναι. Η εθνική οδός πάντως, στη δεκαετία του 80 από πιστόλι σε πιστόλι ήταν όταν περνούσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ενώ εσείς είχατε κάνει. Ναι, εμείς πληρώναμε που και που. Εγώ παραδείγματος χάρη όπου πήγαινα πλήρωνα. Μη θυμηθώ στην μέσα που ρίχνατε τα βερνιά. Δεν είμαι. Πρόσεξε. Δεν είμαι μικρός. Αυτά τα ξέρω και τα θυμάμαι. Έτσι. Και εγώ τα θυμάμαι αρκετά. Μην κάνουμε τώρα πλερουά και τέτοια. Εγώ θυμάμαι ένα μάτς ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, μέσα σε ένα πολύ ωραίο έτσι ταβερνάκι που όταν φύγανε οι συνοπαδοί μου και καλοί αδερφοί δυτικοί έτσι και από την Νεάπολη ΠΑΟΞΙΔΕΣ
Του είχαν βάψει το καναρίνι ασπρόμαυρο μες στο κλουβί. Πρέπει άμα πληρώνουν, λέμε τώρα, αν το βάψω το καναρίνι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι πάω ξέρει όπου πηγαίνει. Όπλο, είναι αρζάν. Καραντί, και σε του ρωτούσαμε, τι με κάρτα δε. Με επιταγή πατατούδι πλέον. Επιταγή δεν υπήρχαν οι κάρτε να πάνε να πληρώσει. Μόνο οι κόκκινε. Επιταγέ υπήρχαν. Πατατούδι, επιταγέ και τελείωσε. Μια χαρά. Είχε Βιενόπουλου. Για πε μια ιδέα που. Για την απορία σου. Ποια ήταν η απορία μου. Άμα πάμε τελικό πάω κάρι στο ΆΚΑ, πώς θα πάνε δυο παιδί από ένα δρόμο. Αυτό δεν λείπες. Ναι, λέω δεν μπορούν να πάνε από το ίδιο δρόμο. Για πες εσύ την ιδέα. Θα πάνε. Πώς θα πάνε. Θα στείλετε αντιπρόσωπους εσείς από το Πειραιά. Ωρεφ. Τα χαμάτα. Λύθηκε το πρόβλημα. Ήταν πραγματικά πολύ έξυπνο αυτό που είπες. Αφού συμβαίνουν αυτά. Ρε. Ναι, ρε, να σου θυμίσω. Τι να μου θυμίσει, το πανό του Βόλου να μου θυμίσει. Παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισε. Ας το πανό του Βόλου. Τάσο. Ας το πανό του Βόλου, να μου θυμίσει κάτι άλλο. Τώρα τι να του πω τώρα και θα μείνει άγαλμα. Όχι, κάτσε, πρέπει να φωνάξω τον Πουλόπουλο. Όπως κάνατε με το Ολυμπιακό τα γάλματα παίζατε, για μην άσχετε. Λοιπόν, άστο αυτό. Θα θυμηθούμε ένα παλιό. Για πες. Λαμπράκι και ο Πάοκ Μπουτίκ. Θυμάσαι. Εγγένεια γινήκανε. Ο Πάοκ είχε στην μπουτίκ στη Λαμπράκι. Δεν το Λαμπράκι, πρώτη μπουτίκ που είχε γίνει. Τι αν γίνανε εγγένεια, δεν το ξέρω. Δεν το έκανε ο Πάοκ εγγένεια στην μπουτίκ του Πάοκ. Ναι. Θα το θυμίσω έτσι. Ναι. Την άλλη μέρα εσείς παίζατε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ήρθανε τα ξαδερφάκια σας από το Πειραιά. Ναι. Και κάνατε ζημιά στην μπουτίκ του Πάοκ. Και εγώ τι φταίω τώρα σε αυτό το πράγμα. Άμα έρθανε οι Ολυμπιακοί και σου κάνανε. Αδελφικά σωματεία. Α, από αυτό, αυτό το που κολλάει, πώς με αυτό έκανε ότι είμαστε αδελφικά σωματεία. Τέλος πάντων. Αλλά τον πανό του Βόλου είπες να το ξεχάσουμε, αφού το είπες να το ξεχάσουμε. Όχι, το θυμάσαι, αλλά δεν θυμάσαι που πιάσανε Αριανοί και Ολυμπιακοί που κάνανε ζημιά στην μπουτίκ του ΠΑΟ. Α, τώρα ήταν και Αριανοί και Ολυμπιακοί μαζί ήταν. Γιατί πρώτα είπες ότι ήταν μόνο Ολυμπιακοί, γι' αυτό. Όχι. Α, ήταν και Αριανοί. Φιλοξενήσαν οι φίλοι σου, είπα. Φιλοξενήσαν οι φίλοι του Άρη Ολυμπιακούς. Έτσι, και κάνανε ζημιά στο σύνδρομο του ΠΑΟ. Εντάξει, για πολύ. Πότε έγινε αυτό. Δες πότε είχαμε με Αντριάννα Μαραγκού που ήταν στην μπουτίκ. Με Ασλάνη τότε που είχε κάνει τα εγγένεια. Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Πρέπει να έχω και ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Επειδή σε έχω να κόψω κάτι ξύλα. Ναι. Έχεις κανένα σύνδεσμο να μου δώσεις κανένα τσικούρι δανεικό. Άντε για. Να σε καλά, να σε καλά. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Ήτανε πολύ πνευματώδης. Άρε τα χαμάτα. Ρε τα χαμάτα. Γίνατε από το κολέγιο οι παοξίδες. Να μιλάς για τσικούρια. Δηλαδή ντροπή. Εντροπή. Είστε του κολεγίου εσείς και οι άλλοι είναι οι δολοφόνοι. Όχι, ο Κρίσμα. Λοιπόν, 23-10-287-3-8-69-45-287-3-8. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε κανένα 20 λεπτό τάσο, έτσι. Έτσι. Για τις τελευταίες γραμμές να πούμε και εμείς τα προγνωστικά και, και τις Κυριακές, γιατί πάμε του Σαββάτου. Πούμε λίγο και κάποια αγωνιστικά για το καλά, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Να μας πεις λίγο, δεν ξέρω, για τον έδωσε συνέντευξη σήμερα ο προπονητής του Άρη, ο Ένινγκ. Όχι σήμερα, πριν δύο μέρες έδωσε. Πριν δύο μέρες. Είπαμε, τη σχολιάσαμε εδώ πέρα και με τον Στέλιο, ναι. Εντάξει, δεν τα σχολιάσει, τα περισσότερα είναι κλεισέ. Αυτό δεν μου αρέσει. Θα βγάλει παρέλαση από του 22 Μια χαρά θα κάνει. Θα βγάλει έτσι. Μια χαρά θα κάνει. Πόσα μάτσα θα δώσει μέχρι τότε. Όχι, μια χαρά θα κάνει, θα το δούμε. Παίζει τώρα με Ξάνθη και μετά. Μετά Πανετολικό. Δεν θυμάμαι. Είναι τέσσερα παιχνίδια βαντά. Ο Άρης θέλει τουλάχιστον 9 με 10 βαθμούς αυτά τα παιχνίδια. Αν θέλει να ξαναπεί. 9 με 10 βαθμούς. Ναι. Πάντως με Λάρισα και Όφη έναν πήρε. Καλά, εντάξει, με Λάρισα και Όφη. Βατά φαινότανε. Καλά. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον Μπάοκ έλεγες θα πάρει ένα πόντο και πρέπει να πάρει 6. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι αυτά τα πράγματα έτσι. Ναι, βέβαια. Έτσι. Άμα δεν ακυρώνεται τον κόλ του Μάτους θα σε έλεγα τι 6 θα έπαιρνε. Άντε κάτω διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Συντροφιά Παραίτσα, θα είμαστε μέχρι και τις 11. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Να μας πείτε κι εσείς τα δικά σας θεματάκια, να μας δώσετε προβλέψεις για την επόμενη αγωνιστική του Σαββατοκύριακου. ΠΑΟ Κλαμία, Άρης Ξάνθη, Ολυμπιακός Όφη, Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέρον μάτς. Ακούστε και κάτι άλλο ενδιαφέρον τώρα. Σίγουρα που σας ενδιαφέρει όλους σας. Παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Εδώ τα ψαρία και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος. Θεά όλη η παραλία της πόλης μας. Δίπλα από το κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα σπέσια αλλά χρηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας.
και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένες δετσίνα, σούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Αργοναυτούν ένα και Θεμιστοκλήσο Φούλη 76 στην Καραμαλιά, δίπλα από το ΣΑΡΚ, τηλέφωνο ρεζερβέ 2310 413 230 για τον Καρεκλά. Απλά βιαστείτε, πάρτε τώρα, κλείστε τραπεζάκι γιατί γίνεται πανζουρλισμός. Λοιπόν, 2310 287 και 3 οκταράκια, οι γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Για τους ντροπαλούδες και για όσους μας κρυφακούτε. Εδώ και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στη Κλική Ρισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς το 2310 611 256. Σημειώστε το τηλέφωνο και κρατήστε το, τις επόμενες μέρες θα χρειαστεί γιατί από την Πέμπτη χαλάει ο καιρός. 2310 611-256 για ποιοτικό πετρέλαιο θέρμανσης από την Τεχνική Ρισάκ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Η δική σας εξυπηρέτηση και η δική μας ευχαρίστηση. Τα υπόλοιπα στο τέλος. Στο τέλος. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στην αγωνιστική μέχρι να έχουμε. Αν θα έχουμε τηλεφωνήματα. Έχουμε και μπάσκετ αύριο. 4 παρατέταρτο παίζει ο Άρης με τον Ιωνικό Νικέας. Δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ιωνικός, ο οποίος κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Δεν μόνο ότι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Είναι ότι έχει δύο καλούς Αμερικανούς από τη ΔΕΗ και μαύρο κεφαλίδι που νομίζω ότι το ΠΑΟΚ το Άρης έχει μαύρο κεφαλίδι. Παρότι πόσο χρόνο είναι μαύρο κεφαλίδι, εσύ? Πού να ξέρω εγώ. 30 είναι σίγουρα. 35 είναι σίγουρα. 34. Πόσο? 35 πρέπει να είναι. Είναι τόσο. Θα τον κουκλάρω. Εντάξει, okay. Σε κάποια στιγμή. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Δεν φίλω να πει τα κάνουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει ο Άρης. Δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια στο Αλεξάνδριο παίζει. Πρέπει να κερδίσει, αλλά το πρέπει από το μέχρι το να γίνει. Στο κρατικό. Ποιο κρατικό? Το κρατικό. Δημόσιο. Δημόσιο. Όπως είναι το κρατικό, το δημόσιο του τέτοιου και το κρατικό τη Πηλέας. Το άλλο είναι ιδιόκτητο Πάοκ Σπορτς Αρένα. Ναι, λάθος. Ωραία. Λοιπόν, 2310, 287 και 3 οκτάρια. Πάμε στην αγωνιστική να συνεχίσουμε. Να πούμε ότι και ο Πάοκ παίζει αύριο μπάσκετ. Με καλά, σαν να μην παίζει. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Ο οποίος έρχεται από ευρωπαϊκή ήττα. Νομίζω ότι υπάρχει έντονη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του κυρίου Πεδουλάκη. Ποιος Πεδουλάκης? Ναι, ρε φίλε, Πεδουλάκης δεν είναι. Όταν είσαι Παναθηναϊκός και έχεις τον Πεδουλάκη προπονητή, είναι σαν να πετάς λευκή πετσέτα. Όσον αφορά. Δεν πάρεις, φίλε, όταν δεν έχεις αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Ποιος μπορεί να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό? Το ίδιο λέμε. Λέω πετάς λευκή πετσέτα όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέω. Δεν σου λέω για το πρωτάθλημα. Ναι. Το πρωτάθλημα θα το πάρει και εσύ άμα είσαι προπονητής. Βέβαια είναι και καλό και κακό για τον ΠΑΟΚ αυτό. Το ότι έρχεται από μια ευρωπαϊκή ήττα. Γιατί? Από την Αρμάνη νομίζω. Έχασε με ένα πόντο, έτσι. Ναι, γιατί ρε φίλε, όταν έρχεσαι από μια ήττα ευρωπαϊκή, θες να καλύψεις και να κερδίσεις όχι μόνο τους βαθμούς νίκης, αλλά και τις εντυπώσεις με τον επόμενο αντίπαλο. Βέβαια. Αυτό είναι και αρνητικό για τον Παναθηναϊκό ως ένα σημείο, διότι αν ο ΠΑΟ καταφέρει και κρατήσει το παιχνίδι κοντά, κρατηθεί κοντά στο παιχνίδι στο σκορ, θα γεμίσει με άγχος νομίζω τους παίχτες του Παναθηναϊκού και αν στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι παιδί μου μικρή διαφορά, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ προτρέπω όλους φίλους του ΠΑΟ να πάνε να βοηθήσουν με εισιτήρια, να γεμίσει όσο περισσότερο γίνεται το ιδιόκτητο ΠΑΟ Sports Arena. Να αποτελέσει τον έκτο παίκτη ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αν είναι αυτό εφικτό για όλους σας, διότι αυτή η ομάδα, να ξέρετε, μήνα με το μήνα υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει μήνας που να μην είναι καλά τα οικονομικά και αυτή η ομάδα να πάει σε άλλες κατηγορίες και να αποτελέσει, νομίζω, μεγάλη δυσαρέσκεια σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, γιατί ένας υποβιβασμός είναι ένας υποβιβασμός, δεν έχει σημασία γιατί είναι, μένει στην ιστορία ο υποβιβασμός. Εντάξει, οπότε καλά είναι όσοι μπορούμε να πάμε και να βοηθήσουμε το τμήμα μπάσκετ. Ένα δεκαρικάκι δεν είναι τίποτα. Εντάξει, 10 ευρουλάκια να πάμε να αφήσουμε για να βοηθεί το τμήμα μπάσκετ που έχει δώσει ευρωπαϊκούς τίτλους και εγχώριους. Ούκο λίγες φορές μας κατέβασε στο Λευκοπύργο. Παλαιότερα βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αυτά και με το, και με τον μπάσκετ. Εγώ για τον μπάσκετ το σχόλιο που το έκανα τις προηγούμενες μέρες είναι ότι. Ναι. Μπορεί να είναι τρίτη αγωνιστική, αυτή να είναι τέταρτη νομίζω, έτσι. Είναι όντως νωρίς, αλλά μην κάνοντας αλλαγή σε κάποιους παίκτες που δεν μπορούν να βοηθήσουν, θα μου πεις έχει λεφτά και δεν κάνει. Όχι, αλλά ψιλορισκάρεις, λέω εγώ, ψιλορισκάρεις.
Και η ιστορία μας έδειξε, παρότι μιλάμε για διαφορετικό άθλημα, όχι για το ποδοσφαίρο, ότι τα Άρης είσαι και τα αυτά δεν μετράνε, ειδικά όταν πρόκειται για Άρη, έτσι. Δεν ούτε θα σε λυπηθεί κανένας, ούτε σφύριγμα θα πάρεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, κάποιοι παίκτες που φαίνονται ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, καλό είναι να αποτελέσουν παρελθόν. Έτσι, φυσικά θα μου πεις, αν είναι να μην έρθει κανένας, ας μείνει και αυτός από το Λότελα, καλή και Παναγιώτερα. Δεν το συζητάμε. Βέβαια. Αλλά τραυματίστηκε ο Μποχωρίδης. Ο Αμερικάνος που έχουμε σε αυτή τη θέση δεν. Δεν μπορεί το παιδί, τι να κάνουμε. Μπορεί στην προηγούμενη ομάδα να ήταν ψιλοκαλός. Δεν μπορεί, δείχνει ότι δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Αν αρχίσουν τα χαστούκια, μπορεί να μην να έχει πρόβλημα στο μέλλον, έτσι. Αν και πιστεύω ότι. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα ούτε ο Άρης, ούτε ο ΠΑΟΚ νομίζω θα έχει πρόβλημα όσον αφορά το στόχο της σωτηρίας, διότι κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο στόχος και για τον Άρη, για την ομάδα σου πιστεύω και αυτός πρέπει να είναι και για υπάρχουν, την ομάδα σου. Πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ Λαμία, στο αγωνιστικό λίγο να δούμε. Υπάρχει ο τραυματισμός του Βαρέλα, τον οποίο τον αφήσει κοντά ένα μήνα έξω. Νομίζω ότι μαζί με τον Ελκαντουρί έχω την εντύπωση ότι θα γυρίσουν, γιατί ο Ελκαντουρί καμιά 20 μέρες θα λείψει. Έτσι πιστεύω. Αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λίγο τον Ίγκασον στη θέση του Βαρέλα, γιατί ο Ίγκασον, δεν ξέρω να το ξέρεις, είναι από τα ακριβότερα συμβόλαια που έχει ο ΠΑΟΚ. Α, δεν λέει κάτι αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Όσον λίγο αφορά την αξία του, sorry, δεν λέει κάτι αυτό. Για την ομάδα λέει. Όταν δαπανείται ένα ποσό του 1 εκατομμύριο και παραπάνω για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι παγκίτης, και όταν ο Ιντεκαδάτος έχει αύξηση κοντά στο τριπλό συμβόλαιο από ό,τι έπαινε πέρσι και δεν είναι αυτός που περιμέναμε όλοι, καταλαβαίνεις ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε τι απίδια χωράει ο Σάκος από τον ποδοσφαιριστή Ίγκασον. Να δούμε, ταιριάζει με τον Κρέσπο. Θα μπορέσει να βγάλει αμυντική λειτουργία σωστή, να μην δεχτεί ο ΠΑΟΚ γκολ. Θα είναι το πρώτο μάτς στην 7η αγωνιστική που ο ΠΑΟΚ δεν θα δεχτεί γκολ από τη Λαμία, αν δεν σκοράρει η Λαμία. Ένα αυτό αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα δεύτερο είναι η επιστροφή Βιερίνια, να δούμε θα τον εντάξει στην αποστολή. Και αν πάει στην αποστολή θα παίξει κανένα τεταρτάκι, γιατί η επιστροφή Βιερίνια πρέπει να γίνει σταδιακά και προσεκτικά. Έρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδος, πρέπει να το διαχειριστεί σωστά ο Φερέιρα. Πρέπει να μπει σταδιακά, επαναλαμβάνω, μέσα στο αγωνιστικό κλίμα. Έπειτα, αν πάρθει ο Βιερίνια αποστολή, ο Στόχ θα είναι στην αποστολή. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έδωσε 1,5 εκατομμύριο για τον Μπάρες και 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Και ο οποίος δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτς Ιντεκαδάτος. Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχει παίξει, αν έχει λεπτά συμμετοχής σε κάποιο μάτς πρωταθλήματος. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω να έχει παίξει το πρωτάθλημα ο Στόχ. Σε κάποιο ευρωπαϊκό νομίζω, ίσως είχε παίξει λίγο. Σαν αλλαγή έπαιξε λίγο νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ελκαντουρί. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο Πέρκας, ο οποίος χρωστάει καλά παιχνίδια στον ΠΑΟΚ, και ο Μπίσεσβαρ χρωστάει καλά παιχνίδια στον ΠΑΟΚ, και ο Ζαμπά χρωστάει καλά παιχνίδια στον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι στη συγκεκριμένη θέση Ζάχου υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περιμένουμε να δούμε ποιος θα επιλέξει. Ο Φερέιρα είναι ο Ζαμπά, έτσι είναι ο Μπίσεσβαρ, είναι ο Πέρκας, είναι ο Στόχ, είναι ο Βιερίνια. Έχει πονοκέφαλο εκεί πέρα ο Φερέιρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τον αντικαταστάτη του Πασκαλάκη, με τον Ζίβκοβιτς. Για καλά σου χαρλά ο Ζίβκοβιτς. Ναι, Γιαννούλη, Κρέσπο, Ίγκασον, Μάτος, Αγκούστο θα έχει νομίζω μέσα με Μίσιτς. Ίσως να έχει Λιμιό, Μπίσεσβαρ και Πέρκας, Φιντέρσκι. Ωραία, εμείς όσον αφορά αυτή είναι η εικασία που κάνω εγώ, γιατί στις δοκιμές. Δεν είσαι προπονητής. Αντικαταστάτης του Ελκαντουρί στις δοκιμές, το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν ο Πέλκας. Ωραία. Όσον αφορά το Ξάνθη Άρης, αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι τι διαφορετικό, ας πούμε, θα προσδώσει ο Γερμανός, άσχετα αν είναι λίγες μέρες στην ομάδα. Πάντα λέμε ότι αυτά τα κλασικά, ότι αλλαγή προπονητή φέρνει. Φέρνει. Εντάξει. Ότι φέρνει. Σκοπός είναι να δούμε όσον αφορά και τη δομή της ομάδας και το πώς θα είναι μέσα στο γήπεδο, έτσι. Είπε ότι δεν μπορεί, και σωστά το είπε, ότι δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Λογικό είναι. Δεν μπορεί να έρθει ξαφνικά να βγάλει 5 και να βάλει άλλους 5 ή 6, να αλλάξει την μισή ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά όσον αφορά τη δομή της ομάδας μέσα στο γήπεδο, δηλαδή το πώς θα είναι,
και το πόσο επιθετική, το πόσο, μια που λέει ότι είναι και λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου, αυτά κάποια πραγματάκια μπορούμε να τα δούμε, έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά και τις επιλογές του, κάποιες επιλογές του και στην, από τη μέση και μπροστά, που εκεί ο Άρης έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Να δούμε, λογικά θα πάει με την πεπατημένη, αλλά περιμένουμε. Είναι το πρώτο του παιχνίδι. Να δούμε, ρε παιδί μου, να το δούμε. Έχεις αντίπαλο. Ναι. Ο οποίος έχει κάνει 5 νίκες στα 6 μάτς. Μπράβο του. Άμα έχει κάνει 5 νίκες στα 6 μάτς, μπράβο του. Είναι καβάλα 10 βαθμούς πάνω από τον Άρη. Στην βαθμολογία είναι η δεύτερη, η Ξάνθη. Έχει ένα εντός έδρας μάτς στο οποίο σίγουρα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα στο μυαλό των υπεύθυνων, νομίζω, της Ξάνθης, του προπονητή και του ποδοσφαιριστών, εκτός από τη νίκη. Για να διατηρηθεί. Και σε εμάς δεν υπάρχει άλλο. Στη δεύτερη θέση. Και να περιμένει και στραπάτσο του Ολυμπιακού. Βέβαια, επειδή πολλοί λένε ότι. Και να περιμένει, τι να περιμένει. Στραπάτσο του Ολυμπιακού. Ρε. Γιατί για να περάσει πρώτος. Γιατί. Εφόσον. Εσύ πάντως δεν μπορεί να περάσει πρώτος. Όχι. Ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει πρώτος. Μπορεί να ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Κατάλαβες. Η Ξάνθη μπορεί. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός κάνει κανένα χ. Την αγωνιστική μπορεί. Με τον Όφη και η Ξάνθη κερδίσει την Κυριακή. Άρα και το ματς του Ολυμπιακού σε ενδιαφέρει. Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα οι Ξανθιώτες θα έχουν κατά νου το 7-2, τον ντροπιαστικό 7-2 που χάσανε. Φοβηθήκαμε. Πέρσι στο. Εντάξει, φίλε, εγώ το λέω. Τώρα, αν φοβήθηκε ή όχι, θα το δούμε αγωνιστικά. Μπορεί να πας και να κάνεις 0-2. Μπορεί να πας και να χάσεις και 3-1. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε. Κοίτα, αυτό. Είπε ζαριά, δεν είναι. Όλα τρία αποτελέσματα. 50-50 είναι το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Άρης όμως έχει καλύτερη ομάδα. Έτσι θεωρώ. Έτσι. Αυτό βέβαια μένει αποδεικτή στο γήπεδο. Βαθμολογικά δεν φαίνεται. Το τι θεωρώ. Βαθμολογικά τεράστια διαφορά. Εντάξει, τεράστια δεν είναι, αλλά είναι διαφορά. 15 έχει η Ξάνθη, 5-6 εσύ. Εντάξει, είπαμε να βλέπουμε και τις αγωνιστικές. Τι είπαμε, να βλέπουμε την βαθμολογία πάνω απ' όλα. Ωραία, εντάξει, ρε Τάσο, είναι 15 βαθμούς. Ωραία, μπράβο στην Ξάνθη. Δεν είναι φοβήτρο η Ξάνθη. Αν φοβόμαστε την Ξάνθη, να τα παρατήσουμε τότε και να το κάνουμε το γήπεδο. Θεωρητικά. Το γήπεδο να το κάνουμε πατσατζίδικο, να τρώμε και τζάμπα. Θεωρητικά. Στα λόγια, όπως το λες, ναι, δεν είναι φόβητρο. Αγωνιστικά όμως και βαθμολογικά, άμα το δεις, είναι φόβητρο για τον Άρη. Όχι, δεν είναι καθόλου φόβητρο. Λέω. Το ότι έχει 15 βαθμούς και εσύ 5 δεν είναι. Εντάξει, έχει και τύχη, έχει και τύχη. Ναι, αν κερδίσει η Ξάνθη, θα έχει 18 και εσύ 5. Εντάξει, ρε φίλε, άμα κερδίσει, μπράβο τους. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θα κερδίσει. Ναι. Εδώ είμαστε να το δούμε. Δεύτερα, πρώτο Θεό. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Επειδή τη λέτε. Σε ομάδα του ΠΑΟΚ, φύλλα προς Κυριακή. Όχι. Θυμάστε ποτέ. Κάποια ομάδα φύλλα προσκύμενη στον τα Άρη. Τελευταία χρόνια του Ολυμπιακού, δορυφόρος που λέμε, ναι, να έχει ξεπεράσει ποτέ τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία, έστω και για πλάκα. Ναι, αυτό τώρα τι λες. Δηλαδή, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης, ναι, πέρασε ποτέ τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Αυτό είναι σωστό που λες, αν το δούμε στο Ξάνθη. Γιατί η Ξάνθη περνάει, ναι, τον ΠΑΟΚ. Ναι, άκουσε. Αυτό είναι σωστό που λες, αν ήταν στην τελική βαθμολογία. Δεν είμαστε στην τελική βαθμολογία και προφανώς εδώ. Εγώ δεν μιλάω, αυτό το λες εσύ. Εγώ δεν θέλω αυτή την ερώτηση να κάνω. Ωραία. Εγώ κάνω άλλη ερώτηση. Εγώ απαντάω. Και από απαντάω. Λέω. Δεν απάντησε όμως αυτό που είπα πριν. Σου λέω. Αυτό θα είχε 100% δίκιο. Για σένα, ρε φίλε. Άσε να ολοκληρώσω. Λέω. Θα είχε 100% δίκιο αν μιλούσαμε για τελική βαθμολογία. Εδώ βέβαια διακυβεύεται ένα μεγαλύτερο στόχο. Η είσοδο στην εξάδα. Και ποιοι θα είναι στην εξάδα. Ούτως ώστε να είναι ευκολότερο. Έλα, γίτσες πίτσες. Για να είναι ευκολότερο ή δυσκολότερο το έργο κάποιας ομάδος ή και όλων των ομάδων. Αυτός ο στόχος διακυβεύεται. Όχι φυσικά το να περάσει η Ξάνθη τον Ολυμπιακό ή. Εντάξει, να πάρει πρωτάθλημα τώρα η Ξάνθη. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δώσουμε αποτελέσματα. Πάμε και να κλείσουμε σιγά-σιγά γιατί ακολουθούν και τα παλικάρια. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη. Τα είπαμε αυτά. Κυριακή. Okay. Δώσαμε αυτά. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Mm-hmm. Εγώ το Αστέρας Τρίπολης, έτσι. Τι κάνει νίκη. Χ θα το δώσω αυτό. Και. Δεν το βλέπω τον Πανιώνιο. Τι να το κάνει ο Πανιώνιος στο Χ όμως, θα μου πει Ζάχο. Τι θα το κάνει ο Πανιώνιος. Τέλος πάντων. Είναι και η Τρίπολη. Τέλος πάντων. Χ. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Και εγώ άσο ήθελα να το δώσω, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ξάνθη Άρης. Ξάνθη Άρης. Ναι. Διπλό και γκολ-γκολ. Διπλό και γκολ-γκολ. Ναι. Άσο νο γκολ. Ναι, άρα δεν σκοράρει ο Άρης, λες. Ναι, άσο νο γκολ. Νίκη της Ξάνθης χωρίς να σκοράρει, ναι, ο Άρης. Ωραία. Ναι. Εγώ λέω νίκη του Άρη με να σκοράρει και η Ξάνθη. Εγώ λέω νίκη της Ξάνθης με μόνο γκολ της Ξάνθης. Κατάλαβα, 0-0 θα έλεξε. Πάμε. ΠΑΟΚ Λαμία. Ψόφι. Πού να φάστε.
Να φας το σβέρκο σου που θα ψοφήσω. Δεν είπα σέρα. Λέγε. Πάω και τι το σχολιάσουμε αυτό τώρα, εντάξει. Δεν θα σχολιάσει. 2-1 ακριβές σκορ. 2-1 ακριβές σκορ. Ναι. Λοιπόν... Μόνο και μόνο είπες ότι δεν θα φάμε γκολ, γι' αυτό το είπα. Ναι, επειδή ναι. Το, μας έπρεξες δύο ώρες, δεν θα φάμε γκολ. Ναι, δεν το έβαλα 2-1. Άντε. Okay. 3-0. 3-0, ωραία. ΑΕΚ Βόλος. ΑΕΚ Βόλος. ΑΕΚ Βόλος. Ναι. ΑΕΚ Βόλος. Τι είδα, ΑΕΚ Βόλος. Πότε ήταν έχουν και παλιά, έχουν αυτοί. 0-4 το 1. Ναι, ήταν τότε που είχε κάνει δηλώσει ο Μπέος κιόλας. Που κοροϊδεύε τον την ΑΕΚ γενικότερα, δεν θυμάμαι, ήταν και το Μελισσάνη. Είχε καλή ομάδα τότε η ΑΕΚ μέσα. Σκόκου και τα λοιπά δεν είχε μέσα. Όχι, ρε. Τότε. Η ΑΕΚ σα... Το 11 δεν είχε μέσα. Ούτε σκόκου. Θυμάμαι, ούτε θυμάμαι ποιο είχε. Το 11 δεν θυμάμαι ποιο είχε ο Άριστα, θυμάμαι ποιο είχε η ΑΕΚ. Ωραία, τι το δίνει, ΑΕΚ. Τι θα το δώσω τώρα αυτό. Εντάξει, σου είπα ο Βόλος, θεωρώ ότι. Θα κινδυνέψει. Θα είναι δηλαδή στις 4-5 τελευταίες θέσεις. Ωραία. Εγώ θα ρισκάρω εδώ πέρα. Θα το δώσω χι ημίχρονο διπλό τελικό. Χι ημίχρονο διπλό τελικό. Ναι. Εντάξει. Και Ατρόμητος Παναθηναϊκός τελευταίο. Τι το δίνεις, φίλε. Έτσι θα το δώσω, ρε φίλε. 2-0, 2-1. Πες, περιμένω να ακούσουν οι φίλοι. 2-0. Θαυμάστες, περιμένω να ακούσουν. Θα δώσω ΑΕΚ Βόλος, μωρέ. Θα με δουν μετά σε λίγο οι θαυμάστες. Με αυτές που κάνεις παρέα. Που να φας. Έτσι φτιάχνονται. Έτσι φτιάχνονται. Πολύ πιθανόν. Έχω μία που είναι. Θέλα ρε, άντε ρε, σαλιάρι, άντε. Σαλιαμάλια. Ατρόμητος Παναθηναϊκός τελευταίο, άντε. Τι συναγρέδες μας όνουν, ούτε. Ναι, τίποτα, έβγαλες δύο κιλά λέπια έβγαλες στο διάλειμμα, άντε. Ατρόμητος Αθηνών Παναθηναϊκός. Να τον διώξω το Δόνι τώρα ή να μην τον διώξω. Δεν μας συμφέρει και ο Άσος, αυτό είναι το κακό. Χι, αφού είπε και ο Ταχαμάτα, χι το βλέπω κι εγώ. Και εσύ χι. 2-1. Ό,τι αρνητικό είναι για τον Άρη το λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Ό,τι είναι αρνητικό. Α, δεν πρόσεξα. Ό,τι είναι αρνητικό για τον Άρη θα το πει. Γιατί, δεν υπάρχει. Γιατί είναι αρνητικό. Αρνητικό, ρε φίλε, μπορούμε τον Ατρόμητο να παλέψει για την είσοδο με, για την εξάδα. Να κέρδισε τον Ολυμπιακό, φίλε μου. Ναι, γιατί. Να μην έπαιζε πασούλε στο κέντρο. Ναι, πασούλε. 65 λεπτά. Ναι. Να μην ήταν ματιαγμένο ο Φετφατζίδη. Ναι. Και ο Βέλεθ. Πάντως γκολ offside δεν έβαλα. Να έβλεπα διαμαρτυρία στο τρίτο γκολ με την κέντρο. Φώναζε όλο το γήπεδο. Ναι, φώναζε ο ένας. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Και 11 σκύμα το κεφάλι. Όλο το γήπεδο πινελίκιαζε. Τι θες να κάνει δηλαδή. Τι θες να κάνει, να πετάξει κανένα σπαθί, κανένα από τη θύρα 2. Το γήπεδο και ο κόσμος εμένα προσωπικά δεν μου φταίει. Εντάξει, και μπράβο τους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και μπράβο στο κουράγιο τους. Ευχαριστούμε για την. Μεγάλο μπράβο στο κουράγιο των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, εντάξει, μεγάλο μπράβο. Γολγοθά ανεβαίνουν. Άνοιξε εκείνο το. Εδώ πέρα. Άνοιξε το, ρε βλάχο. Άντε, λοιπόν, διαβάζω τους δύο τελευταίους. Μάζδα Μανατίδης, κυρίες και κύριοι, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Μάζδα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Αμανατίδης, το Μάζδα έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας ήταν το στέκι του Κωστή, ψητοπολείο, σούβλες και σκάρες όλα στα κάρβουνα. Μοναδικές γεύσεις να πάθετε την πλάκα σας. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρουνα ξεκοκαρισμένο. Και ό,τι άλλο επιθυμεί η καρδούλα σας με κρατικά αλφα ποιότητας στην Νεάπολη, στην Νεαπολάρα μας, Ανδρέα Παπανδρέου 113, βρίσκεται τις μοναδικές γευστικές απολαύσεις, τις μοναδικές γευστικές ειδονές, έτσι. Ανδρέα Βαδρέα 113, πηγαίνετε, μπορείτε να πιείτε και τη ρετσινούλα σας. Υπάρχουν και special ορεκτικά στο στέκι του Κωστή. 2310-627-27, τηλεφωνήστε και τώρα να απολαύσετε ό,τι σας περιγράψαμε. 2310-627-27. Να ετοιμάζετε το ψητοπολείο του Κωστή, γιατί θα μας πάλι στοιχηματάκι θα φάμε, εντάξει. Ναι, από Δευτέρα κάτι θα γίνει. Έτσι. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκήτο, Καραολίκη Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από την εφαρμογή μας την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%.
Ωραία, να ευχαριστήσουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση που ήταν κοντά μας άλλο ένα βραδάκι. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε στο κομμωτήριο Ανανέωση να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και αραβώνες με υπηρεσίες κομμωτικής όπως πιστολάκι, χτερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Βέβαια υπάρχουν και νηφικά χτερίσματα και ό,τι άλλο ζητήσετε από την καλή μας φίλη την Επόπη με τα χρυσά της στα χεράκια. Σας κάνει κουκλάκια όλους σας. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. 2310-616-999. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεωρών. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για τη συγκεκριμένη εκπομπή για άλλη μια φορά. Να ευχαριστούμε και τον Χρήστο Κιώση στην ηχοληψία. Έτσι. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Στέφανος και Διονύσης και η παρέα του συνεχίζουν μέχρι τις 2. Μία-δύο. Midnight Express. Μέχρι τη μία. Δεν το βλάχο, ρε, με διορθώνει ο Μπαμπινιώτης. Κάνε τρέπεσε λίγο. Δεν το βλάχο, ρε, παιδιά, από την Νεάπολη. Τι να κάνουμε, ρε, φίλε. Πήγαμε και πήραμε πτυχίο στα 45 μας. Καλά, κάνε. Σε τι να κάνουμε. Ξαναμορφωθήκαμε. Δεν έβλεπε την πολύ τιμή. Παραμορφώθηκε. Σε βλέπω. Το καλό. Βλέπω εκεί εδώ πέρα λίγο κάτι. Μέχρι τη μία λοιπόν θα λες. Πω ρε, μπράβο ρε παιδιά. Άντε πλακοκαμπό, εκκλήσει. Λοιπόν, τελείωνε τρέγια γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Τελείωσα εγώ. Τελείωσες. Δεν το κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Δευτέρα ξανά. Ράδιο Μαρμίτα, έτσι, στις 9 η ώρα, μην ξεχνιόμαστε. Με τον Πάο κορυφή, με τον Πάο κορυφή, τον Άρη σταθερά στους 5 βαθμούς. Τη μόνη κορυφή που θα δεις. Έχει στο Χαριλάο απέναντι. Λοιπόν, αυτά. Αουφίντερζε. Καλό βράδυ.